Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπουμε, έστω και διαδικτυακά. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστα Κατσαρό, να ξεκινήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς Αθηνών, σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή διημερίδα. Η Δοβίστα στα χρόνια του Εμμανουήλ Παπά, 1773-1821. Η διημερίδα εντάσσεται στις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων Εμμανουήλ Παπάς και την επέτειο των 200 χρόνων από το θάνατο του Εμμανουήλ Παπά. Όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την διημερίδα, είχαμε στο μυαλό μας μια διαζώση εκδήλωση. Δυστυχώς, οι εξελίξεις με τον COVID-19 και οι νέοι κανόνες ζωής που επιβλήθηκαν, μας ανάγκασαν να τροποποιήσουμε την αρχική μας ιδέα σε μια διαδικτυακή συνάντηση. Σκοπός των ανακοινώσεων της διημερίδας είναι η απόκτηση μιας συνολικής εικόνας του οθωμανικού καθεστώτος, δημοσίου και ιδιωτικού βίου των κατοίκων της Δοβίστας και της περιοχής των Σερών γενικότερα, κατά την περίοδο 1773-1821. Αυτό ήταν και το περιβάλλον που έτσι συγκέντρωσε ο Εμμανουήλ Παπάς. Ξέραμε από την αρχή ότι η έρευνα αυτής της περίοδου είναι δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για την περιοχή μας, εκτός ίσως από τα επίσημα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Εκκλησίας. Αποφασίσαμε όμως ότι θα έχει ενδιαφέρον μια κοινωνική ιστορική έρευνα που θα δείχνει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή των Σερών και ειδικότερα βέβαια της Δοβίστας, ακόμα και αν οι πηγές είχαν αναφορά το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μακεδονία. Επίσης, θέλησή μας είναι οι ανακοινώσεις της διημερίδας να αποτελέσουν μια βάση για το επόμενο ερευνητή που θα ασχοληθεί με αυτή την περίοδο. Η αναζήτηση και η έρευνα έτσι κι αλλιώς δεν τελειώνει ποτέ. Τα κείμενα των ομιλιών θα αποτελέσουν την ύλη των πρακτικών της διημερίδας, τα οποία πρόκειται να εκδώσουμε και να διαθέσουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σας και περιμένω να ακούσω κι εγώ, όπως και εσείς, με πολύ ενδιαφέρον τους ομιλητές της διημερίδας. Όχι, 30 είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο. Θα παρακαλούσα τον πρώτο ομιλητή μας, τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, ο οποίος γεννήθηκε στο Θέρμο Αιτωλίας και έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδάσκει αυτή τη στιγμή με θεολογία. Όχι, μη κάνω το link. Με τα πτυχιακές σπουδές. Και μου είπα όμως να κατεβάσω το Zoom. Ελέγχει στο Facebook της Ελβετίας. Πατέρα, σας αφήνω. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι για την απόψινή συνάντηση. Είναι μια ευκαιρία που μας παρέχει η τεχνολογία. Όλα τα πράγματα εξαρτούνται πώς τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Αν τα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία, για την πρόοδο, για την επιστήμη, στην υπηρεσία του ανθρώπου ή αν τα χρησιμοποιούμε από την άλλη μεριά για άλλους λόγους. Εμείς απόψε χαίρομαι γιατί έχουμε μια επικοινωνία και υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι από ό,τι κατάλαβα στην Αμερική, υπάρχουν άνθρωποι στην Αθήνα, υπάρχουν άνθρωποι στις Σέρες, υπάρχουν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε χαίρομαι για αυτή τη συνάντηση και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον αγαπητό Κωνσταντίνο, ο οποίος πάντοτε ήταν ανήσυχος, αλλά και φιλομαθής και έχει μια αγάπη και για την έρευνα. Και όλους τους άλλους βέβαια που θα ακούσω και εγώ και σήμερα και αύριο. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι και στο χωριό. Τώρα, τι θέμα εγώ δήλωσα. Δήλωσα ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, για μεγάλο μέρος της εγχώριας ελληνικής ιστοριογραφίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την Τουρκοκρατία ήταν ένα είδος ξεχωριστής τάξης. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστοριογραφίας οι οποίοι λένε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν μια ιδιαίτερη τάξη ενώ ο λαός δεινοπαθούσε. Οι πηγές ωστόσο στις οποίες θέλουμε και άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά τον πρόεδρο και τους άλλους παρουσιαστές να αναφέρονται σε αυτές, δεν δείχνουν να επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Για να το αντιληφθούμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν εφίσταται διχοτόμηση ανάμεσα στον κοινωνικό και τον εκκλησιαστικό βίο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Οι σχέσεις δεν πρέπει να νοούνται
με σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, στην τουρκοκρατία δεν υπάρχουν εκκλησία και πολιτεία ως δύο θεσμικές εκδοχές, δύο πόλοι δηλαδή πνευματικής και κοσμικής εξουσίας, μέσα σε μια κρατική οντότητα, με προσανατολισμό είτε λαϊκό είτε χριστιανικό, όπως απαντούν στο Βυζάντιο ή στα ευρωπαϊκά κράτη. Λόγω ακριβώς της μακρόχρονης δουλείας, αλλά και της εθναρχικής θέσης που δόθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκκλησιαστικός, κοινωνικός και πολιτικός βίος αλληλοπυρηχορούνται και συχνά ταυτίζονται. Είναι δε ευρύτερα αποδεκτό στην ιστορική έρευνα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τι κάνανε. Είχανε αφομοιωμένη την αρχαία σοφία, την ελληνική σοφία και διατηρούσαν την ελληνική γλώσσα και αυτό ήταν ένας πόλος, από την άλλη μεριά ήταν ο πόλος των Οθωμανών. Οπότε λοιπόν το κριτήριο της διάκρισης ήταν καθαρά θρησκευτικό. Γι' αυτό και λέμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ταυτόχρονα θεσμοποιημένος πολιτικός παράγοντας στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, ο θεσμός του κοινοτισμού που αναπτύχθηκε των Ελλήνων κοινότητες και μιλάμε και για την κοινότητα της Δοβίστας, έτσι, που αναπτύσσεται την εποχή αυτή, συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό και πνευματικό ιδεώδες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας. Έτσι συγκροτούνται συντεχνίες, επαγγελματικές συνεργασίες, συσσωματώσεις, καθώς και ομοσπονδίες χωριών με ευρύτερη κοινωνική προσφορά. Ενδεικτικά παραδείγματα εδώ στην Μακεδονία και στη Βόρειο Ελλάδα είναι τα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής και στη Θεσσαλία τα Αμπελάκια. Όσοι έχετε εντρυφήσει στις πηγές ή έχετε διαβάσει ιστορία, σίγουρα κάτι ξέρετε από αυτά. Το Ελληνίων λοιπόν οι κοινότητες ήταν αυτοδιοικούμενες. Είχαν ως σημείο αναφοράς κάποια ενορία ή κάποιο θρησκευτικό σύμβολο ή Άγιο και με τη συνεργασία της τοπικής εκκλησίας ρύθμιζαν σημαντικότατα θέματα της κοινωνικής ζωής και διατηρούσαν την ενότητα του γένους των Ρωμιών. Και αυτό είναι το ζητούμενο και θα το αναφέρω και λίγο πιο κάτω. Αν δεν υπήρχε ο χώρος της εκκλησίας να διατηρηθεί η αυτοσυνειδησία, η συνέχεια η ελληνική δια της γλώσσας, της σοφίας και των γραμμάτων, έστω των κολυβογραμμάτων, ποιοι θα επαναστατούσαν μετά. Θα είχαν προφανώς αυτοί αφομοιωθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις Σέρες λόγου χάρη, για να πάμε λίγο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, υπήρχε 12 λεμελές Συμβούλιο Κοινοτικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο εκλέγονταν ύστερα από συγκέντρωση στο Μητροπολιτικό Ναό των Σερών, προφανώς των Αγίων Θεοδόρων, ενώπιον του Μητροπολίτου, των Κληρικών και των Αρχόντων. Εκεί εκλέγονταν 12 δίκαιοι, βάζω εισαγωγικά, και καλοί και ενάρετοι και των Θεών φοβούμενοι άνθρωποι εις εξεκάστης συντεχνίας, δια την διαχείριση των κοινών, όπως λένε οι πηγές. Είναι αξιοπρόσεκτες οι πληροφορίες, τις οποίες βρίσκουμε για αυτή την περίοδο. Εισαγωγικά και πάλι. Η μεγίστη σύνοδος των Σερών συνήρχε το μόνον δια σπουδαία ζητήματα, τα οποία ήταν ανάγκη να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι. Εις κάθε ενορίαν υπήρχαν οι πρόκριτοι, οι οποίοι στον κώδικα των Σερών ονομάζονταν οι καλλιστεύοντες του Μαχαλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1614 στις Σέρες εμφανίζεται ο πρωτόγερος του κάστρου, δηλαδή της πόλης που είναι τυχισμένη. Ο θεσμός βέβαια αυτού του πρωτόγερου του κάστρου διατηρείται και στα επόμενα χρόνια. Οι κοινότητες επίσης απέτρεπαν τους ομαδικούς εξισλαμισμούς και είχαμε στη Μακεδονία τέτοιες, εδώ σε μια περιοχή των Μογλενών, δηλαδή στην σημερινή Έδεσσα. Εκεί λέγεται ότι ο πρωτοπαπάς μαζί με όλο το χωριό εξισλαμίστηκε γιατί δεν μπορούσε να υποφέρει τις αγκαρίες, τους φόρους και γενικότερα την καταπίεση εκ μέρους των Τούρκων. Οι κοινότητες λοιπόν απέτρεπαν τους ομαδικούς εξισλαμισμούς, πλήρωναν φόρους, φρόντιζαν για την πραγματοποίηση κοινοφιλών έργων και κυρίως για την ίδρυση σχολείων. Σχετικά τώρα με τη μέρημνα της Εκκλησίας για την παιδεία, να αναφερθεί ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, είχε ανοίξει τη μεγάλη σχολή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και έστελνε διάφορα έγγραφα να ιδρυθούν σχολεία και σε άλλες περιοχές. Είναι επίσης ευρύτερα γνωστό ότι ο λαϊκός διδάχος, ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός,
συνέβαλε ουσιαστικά στην ίδρυση και λειτουργία 200 κατωτέρων και 10 ανώτερων σχολείων. Σημαντική ήταν η προσφορά και η φροντίδα της Εκκλησίας για την καλλιέργεια της παιδείας, την λειτουργία των ελληνικών σχολείων και την έκδοση βιβλίων, στα ελληνικά βέβαια όλα αυτά, η σκηνή των Ορθοδόξων ωφέλεια. Κάνω εδώ μια παρένθεση για να πω ότι για να εκδοθεί ένα βιβλίο εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο εύκολο. Δεν υπήρχαν τυπογραφία. Έπρεπε να πάνε στις ακμάζουσες κοινότητες τις ελληνικές της Βενετίας, ή στο Ιάσιο, ή στην Τεργέστη, ή στη Μοσχόπολη. Δηλαδή σε πολύ μακρινούς χώρους από το ελλαδικό κέντρο. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχαμε, να σκεφτείτε, ελληνικό τυπογραφείο. Αξιόπιστες τώρα πληροφορίες για τη λειτουργία της κοινότητας δοφίστης που μας ενδιαφέρει αν προκειμένου, διασώζει ο κώδικας της Ιεράς Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου του χωρίου Δοφίστης, την οποία παρουσιάζει και σχολιάζει εκτενώς η κυρία Μαρία Συριάννη σε έναν τόμο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Υπό την προεδρία, μας λέει αυτός ο κώδικας του χωριού, δηλαδή της Δοφίστας, του Μητροπολίτου Σερών ή αντιπροσώπου του, γινόταν συνήθως μια ή δύο φορές το χρόνο συνεδρία των μελών της κοινότητας, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη ή αντιπροσώπου του, είπα. Οι αποφάσεις αφορούσαν τη διαχείριση των οικονομικών του παγκαρίου, καθώς και της ακίνητης περιουσίας. Οι πληρωμές αφορούσαν μεταξύ των άλλων τους μισθούς των δασκάλων, την επιδιόρθωση των θρανίων και την επισκευή των κτισμάτων. Με τα χρήματα του παγκαριού είχε εκτιστεί φούρνος, ο οποίος ενοικιάζονταν και τα χρήματα κάλυπταν ανάγκες της κοινότητας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στις δαπάνες για τα σουλνάρια. Σουλνάρια ήταν οι κοινόχρηστες βρύσες που υπήρχαν στο χωριό. Ακόμη και οι μικρές κοινότητες, με την αυτοοργάνωση και την καθοριστική βοήθεια της Εκκλησίας, κατόρθωναν να διατηρούν την αδιάκοπη συνέχεια του ελληνισμού. Σε αυτή τη μελέτη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, μπορεί κάποιος να τη διαβάσει, θα δείτε εκεί ότι η κυρία Συριάννη έχει και το περιεχόμενο μιας τσάντας ενός μαθητή. Ξέρετε τι είχε μέσα αυτή η τσάντα? Είχε λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας με τα οποία μάθαιναν τα παιδιά γράμματα και είχε και τους μύθους του Εσώπου. Ήταν εύληπτα κείμενα, απλά κείμενα και με αυτά ουσιαστικά διδάσκονταν τα παιδιά. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτό είναι αντίρρητο, κάποιοι υψηλόβαθμοι κληρικοί να ήσαν επιφυλακτικοί έως και αρνητικοί απέναντι στις θεωρίες των νέων επιστημών που αναπτύσσονταν στον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω κυρίως των αθεϊστικών ιδεών που τη συνόδευαν. Αλλά στο σύνολό τους όμως συνέβαλαν στη διδασκαλία και ανάπτυξή τους. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Τον Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος έζησε από το 1716 μέχρι το 1806. Έγινε εν συνεχεία επίσκοπος Σλαβωνίου και Χερσόνου, στην Νέα Ρωσία. Είναι στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας. Ο σχολάρχης στην Αθωνιάδα σχολή, στο Άγιον Όρος, προσήλκησε πλήθος μαθητών, διδάσκοντας εκτός από τα θεολογικά γράμματα, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, λογική, κοσμογραφία και φιλοσοφία. Αξίζεται να σημειωθεί και το εξής, ότι διατηρώντας την ορθόδοξη χριστιανική αυτοσυνειδησία, συνέταξε πραγματείες που είναι και σήμερα επίκαιρες. Δηλαδή, θα αναφέρω μόνο δύο. Η μία μελέτη του είναι περί ανεξιθρησκείας, ο οποίος ουσιαστικά παραφράζει, μεταφράζει, ελληνοποιεί μελέτη ανάλογη του Βολτέρου, την οποία στη συνέχεια εκδίδει και ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά βέβαια δεν είναι γνωστά, αλλά όσοι ασχολούνται με την έρευνα τα διαπιστώνουν. Και μια άλλη μελέτη που εξέδωκε ο Ευγένιος Βούγαρης περί ευθανασίας. Βλέπετε, το θέμα αυτό προέκυψε στις μέρες μας, αλλά συζητιόνταν και εκείνο τον καιρό και εκείνος αποστασιοποιείται από την ιδέα της ευθανασίας έτσι όπως θεωρείται στην Δυτική Ευρώπη, ως βίαιη, θα λέγαμε, διακοπή της ζωής για να απαλλάξουμε δίθεν τον άνθρωπο από πόνους, από βάσανα και οτιδήποτε άλλο, και την βλέπει με την έννοια του μακάριου τέλους, ακολουθώντας σοφούς της αρχαίας ελληνικής σκέψης, αλλά βέβαια και πατέρες της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή. Τώρα, σχετικά με την συμμετοχή των κληρικών στον αγώνα, λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά έτσι για το ζήτημα αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα αυτή η πλευρά του πώς τελικά βοήθησαν και αν βοήθησαν οι μοναχοί του Αγίου Όρους τον Εμμανουήλ Παπά στην επανάσταση η οποία έγινε στη Χαλκιδική. Θα παραπέμψω σε έναν σπουδαίο ιατροφιλόσοφο, τον Διονύσιο Πύρο Θεταλό, ο οποίος έχει γράψει μελέτες για την εποχή αυτή, είναι της εποχής αυτής,
ο ίδιος προσπάθησε να φτιάξει στις καριές εκείνη την εποχή πυρίτιδα, γιατί είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, ήταν και χημικός, ήταν και φαρμακοποιός, αλλά δεν είχε υλικά. Προσπάθησε μάλιστα να φτιάξει και κανόνια με ξύλα και βέργες ξύλων και λαμαρίνες. Αυτά τα περιγράφει σε μια του μελέτη. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Διονύσιο Πύρωτο Θεταλό για την επανάσταση του Αγίου Όρους και για την ανάμειξη και του ονόματος του Εμμανουήλ Παπά. Διαβάζω λοιπόν. «Προ δύο μηνών είχε φτάσει εις το όρος ο άρχον των Σερών κύριος Εμμανουήλ Παπά, φέρουν μαζί του και πλοίων φορτωμένων με πολεμοφόδια και χρήματα. Αυτό σε παρακίνησε τους καλογύρους να σηκωθώσει και αυτή να κτυπήσουσε τους Τούρκους και ούτως να λάβωσιν την Θεσσαλονίκη. Οι καλόγυροι εκείνοι, δια να μην μείνουσιν και αυτοί έξω του αγώνας, του αγώνους και να καταφορνώνται ύστερον από τους κοσμικούς, ήκουσαν την συμβουλή του άρχοντος. Εφήμα του υψηλάντου τότε έτρεχαν παντού, ως νικητού και τροπεούχου. Ή ίδρυο πετσιώτε, εννοεί εδώ τους Ιδραίους και τους πετσιώτες, παραπλέοντας τα νερά του Άθωνος, ήρθουν στην Αιγαία Λαύραν και αλαβώντας τον πρώην Άρτης αρχιερέα, εβίασαν τους καλογύρους όσων τάχους να οπλιστώσει και να ευρεθώσει έξω της Θεσσαλονίκης. Και αυτοί πλέοντες θέλουν συνευρεθεί έξω της αυτής πόλεως, την οποίαν πολιορκούντες δια ξηράς και δια θαλάσσης θέλουσαν την κυριεύσιν ευθύς οι Έλληνες. Και ήθελε γίνει τούτο εξάπαντος. Αν η ναυτική δύναμης δεν έφευγεν. Αυτοί μόλις είδαν την Κασάνδρα και αμέσως επέστρεψαν εις τες πατρίδας του. Λέει δηλαδή για τους πετσιώτες που ουσιαστικά έφυγαν. Οι άλλοι τώρα τι έκαναν. Οι καλόγυροι τότε εξήλθον έως 1500 με τον καπετάνιον αυτών Ευθύμιον και προχωρούντες εκυρίευσαν όλα τα εκεί χωρία. Διώξαντες εκείθεν τους Τούρκους, ώστε μετά από 5 ή 6 μέρες έφτασαν στο πεδίο της Θεσσαλονίκης. Αυτού επολέμησαν γενναίως οι καλόγυροι. Πλην, όντες οι Τούρκοι έως 10.000, μάλιστα και οι πεις πολλοί και πασιάς αυτών, περικυκλώσαντες τους καλογύρους εις το πεδίο του Λαγκαζά, έτσι είναι στις πηγές, προφανώς εννοεί στο Λαγκαδά εδώ, τους ενίκησαν. Εκεί εθανατώθη και ο γενναίος καπετάν Ευθύμιος του Αγίου Όρους, αφού επολέμησε γενναίως. Οι καλόγυροι δε, περιμένοντας να εμφανιστώσει τα πλοία στη Θεσσαλονίκη, να έλθει και εις βοήθειαν από τους Μακεδονοχωρίτες, δεν είδαν μηδέν. Δια τούτο, ορμήσαντες διαμέσου των Τούρκων, άλλοι μεν εμβήκαν στην Κασάνδρα, καθώς και ο Εμμανουήλ Παπάς και οι λοιποί δε πολεμώντες μετά 8 ημέρας, εμβήκαν εις το Άγιον Όρος. Ομοίως και οι Τούρκοι από κοντά. Οι κοσμικοί δε, αντί να πολεμώσουν, ελαφυραγώγουν τα σοικεία των Τούρκων. Πλην και αυτοί αφήσαντε τα ειδικά των, εμβήκανε έως 80.000 ψυχαίοι στο όρος, οι οποίοι και εις ολίγας ημέρας έφαγαν όλα στα στροφά των καλογύρων και πού ψωμί τότε και πού σύτος. Αυτή είναι μια περιγραφή από άνθρωπο της εποχής εκείνης, τον Διονύσιο Πύρο Θεταλό, που μιλάει για την επανάσταση στο Άγιον Όρος. Ύστερα από αυτά που αναφέρθηκαν, έγινε σαφές ότι οι κληρικοί ήταν κοντά στο λαό και αυτό στηριζόταν και εμπνέονταν από αυτούς. Κυρίως όμως οι αγωνιστές του 21 ήταν φορείς της χριστιανικής παράδοσης και του αυτοθυσιαστικού ήθους των χριστιανών μαρτύρων. Γι' αυτό και οι προτεργάτες της Επανάστασης του 21 τηρούσαν νηστεία πριν από τις μάχες, αλλά και μετά από αυτές, έκαναν τάματα και συμφωνίες με Αγίους, πολεμούσαν υπερπίστεως και πατρίδος και συντηρούνταν συχνά από τα μοναστήρια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Τα μοναστήρια, σύμφωνα με το δίκαιο το Οθωμανικό, μπορούσαν να έχουν περιουσία και θεωρούνταν βακούφια και δεν τα πήραζαν. Δεν πήραζαν τις περιουσίες των μοναστηριών οι Οθωμανοί. Τα μοναστήρια, λοιπόν, με βάση το μουσουλμανικό δίκαιο, είχαν δικαίωμα να διατηρούν περιουσία. Όχι μόνο χορηγούσαν τρόφιμα και ζώα, αλλά παρήχαν και πολλές διευκολύνσεις στους επαναστατημένους Έλληνες και λειτουργούσαν συχνά ως πρόχειρα καταφύγια και νοσοκομεία. Η αυτονόητη λοιπόν προσφορά της Εκκλησίας προς την Επανάσταση φαίνεται και από την σημαντική οικονομική ενίσχυση σε μια δύσκολη καμπή του αιώνα. Ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, ταλαιπωρημένος από τις φυλακές Μπάσαγα της Τριπολιτσάς, με εμφανή τα ίχνη των βασανιστήριων στα χέρια και στον τράχυλο, γίνεται σύμβολο όχι μόνο μετάβασης από τη δουλεία στην ελευθερία,
αλλά και υπόδειγμα κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας στην Επανάσταση. Ο επίσκοπος Ιωσήφ, που έγινε πρώτος μνήστρος της θρησκείας της προσωρινής διοικήσεως της Ελλάδος, βλέποντας ότι δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί εξωτερικό δάνειο 4 μιλιονίων ταλίρων ισπανικών για την θεραπεία των αναγκών του έθνους, πρότεινε με επιστολή του τον Ιανουάριο του 1822 να συγκεντρωθούν τα χρυσά και αργυρά σκεύη των μοναστηριών και των ναών και να μεταβληθώσουν εις νομίσματα. Πράγματι, με εισηγητική έκθεση και 12 άρθρα, ψηφίστηκε σχετικός νόμος για την υλοποίηση της πρότασης αυτής από την προσωρινή διοίκηση που την υπέγραψε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Το άμεσο αποτέλεσμα, έτσι όπως το συνοψίζει ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο Εξοικονόμων, είναι το εξής, εισαγωγικά, «και συνεισέφεραν προθήμως εκατατόπους εκκλησία και μονέ, λιχνίας αργυράς και κυροπήγια και ήτι των εντός της Θείας Τραπέζης καθιερωμένων χρυσών και αργυρών, επαρκούσε προς διατροφήν των αγωνιζομένων πενήτων και κουφίζεστε το δυνατόν τας φοβεράς ανάγκας του πολέμου. Συνήχθησαν δε περί λίτρε δυσχύλιε 400 αργύρου και χρυσού και νομίσματα από τούτον ήθελον κόπτην». Έτσι ο εισηγητής ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έκανε την εισηγητική έκθεση, εγκρίθηκε ο νόμος αυτός και έτσι τελικά δεν πήρε εξωτερικό δάνειο, μάλλον δεν μπορούσε να πάρει, και τα πρώτα έξοδα του περάσματος από την Επανάσταση στην Ελευθερία έγιναν με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει εδώ, που μας περιγράφουν οι πηγές μας. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, την 25η Μαρτίου του 2000, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον καθιερωμένο πανηγυρικό της ημέρας, εκφώνησε ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης μεταξύ των άλλων τόνισε, εισαγωγικά, «όταν αναφέρεται κανείς στο 21, δεν μπορεί να παραλείψει το ρόλο της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, που για εκείνη την περίοδο αποτελούσε την κύρια διαφορά των Ελλήνων από τους αλόθρησους, κατεκτητές. Άλλωστε αυτό μπορούμε να το δούμε και σήμερα», έλεγε, «στη Θράκη, με πόση δυσκολία γίνονται γάμοι μεταξύ αλοθρίσκων. Στα 1821, κατέληγε, «Ελλάδα και Ορθοδοξία αποτελούν ταυτόσιμη έννοια. Οπότε, μια προκατάληπτη μεταϊστορική μελέτη της περίοδου αυτής θα θεωρούσε αυτονόητη την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας στο γένος. Δεν είναι επιστημονικά σωστό, επειδή ενδεχομένως υπάρχει μια δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη αρνητική εντύπωση για τη θεσμική παρουσία της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο, αυτή να προβάλλεται ετεροχρονισμένα στην τουρκοκρατία, ή επειδή υπήρχαν περιπτώσεις αμφισβήτησης της Επανάστασης, να απαξιώνεται ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ανάσταση του γένους. Αυτό αδικεί πρώτα απ' όλα την αλήθεια, αλλά και την ιστορική μας αυτογνωσία. Πράτησε αναπόφευκτες για την πεπτοκία μας φύση ανεπάρκειες, η Εκκλησία στην τουρκοκρατία και στον αγώνα της ανεξαρτησίας υπήρξε σάρξ εκ της σαρκός του λαού και αποτέλεσε το συνεκτικό δεσμό όλων των Ορθοδόξων χριστιανικών λαών, Ελλήνων, Σλάβων, Ρουμάνων, Αράβων, αντιδιαστέλλοντας το γένος των Ρωμιών, Ρουμπιλέντμπαση, από τους κατεκτητές. Και βέβαια κατέβαλε με κόστος το τίμημα της κοινωνικής ευθύνης που της αναλογούσε. Συμπερασματικά θα λέγαμε, πρώτον, η Εκκλησία διατήρησε ζωντανή με τη λατρεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό, αλλά και τα γράμματα που σε πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ λίγο γράμματα, έτσι, τη συνέχεια του γένους. Δηλαδή, η ελληνική σοφία και η Εκκλησία του Δήμου διασώθηκε στο πλαίσιο της χριστιανικής θεολογίας και στο σύστημα διοίκησης των ελληνικών κοινοτήτων. Δεύτερον, υπεύθυνη για την ελληνοορθόδοξη παιδεία ήταν η Εκκλησία. Από τη μεγάλη του γένους σχολή στην Κωνσταντινούπολη, την Αθωνιάδα, στο Άγιον Όρος, τις μεγάλες σχολές, σε ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες όπως Γιάννενα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Νάξο και αλλού, ως τα μικρότερα σχολεία που λειτουργούσαν φανερά ή κρυφά, είχε δημιουργηθεί ένα ευρύτατο δίκτυο παιδείας με ισχνά μέσα αλλά άριστα αποτελέσματα. Ας μην λησμονούμε ότι ως διδακτικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνταν κυρίως τα εύχριστα λειτουργικά βιβλία, το Ψαλτήριον, η Οκτώοικος, το Ορολόγιον, ο Απόστολος και άλλα. Τρίτον, εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία,
να στηρίζει για 500 χρόνια τη χριστιανική πίστη των Ρωμιών, οι περισσότεροι θα είχαν αφομοιωθεί και εξισλαμιστεί. Οπότε τι θα συνέβαινε? Δεν θα υπήρχαν άνθρωποι με ελληνοορθόδοξη ταυτότητα για να επαναστατήσουν. Γι' αυτό και ο σύνθημα οι επαναστάτες είχαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και εύχομαι καλή συνέχεια στο συνέδριο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την πλευρά τη δική μου, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι μου θυμίσατε πάρα πολύ τον πατέρα μου, παρόλο που εγώ δεν γεννήθηκα και μεγάλωσα στο χωριό, όπου μου μιλούσε για τα σουρνάρια, μου μιλούσε για το πώς γινόταν η συνεννόηση και η διαχείριση των θεμάτων του χωριού. Το μικρό παιδί είχα ακούσει και για τον κώδικα του Ιωβίστα, το οποίο ίσως θα πρέπει λίγο να επιστήσουμε την προσοχή μας στο μέλλον για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά και από τη δική μου παιδεία, έχω να πω εγώ, είναι ότι ίσως ο ρόλος της Εκκλησίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας δεν έχει τονιστεί τόσο πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Επανάσταση του 1821 συντηρήθηκε και τονίστηκε περισσότερο για την κάτω Ελλάδα, δηλαδή την στερεά Ελλάδα και το Ανατολικά. Ίσως προς την πλευρά της Μακεδονίας να χρειάζεται λίγο να επικεντρωθεί και λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Κυρία Παπά, μήπως ανοίξετε λίγο, μήπως σας ακούμε από δευτερεύουσα πηγή, ανοίξτε το μικροφωνό σας να σας ακούμε από την κυρία πηγή. Από τον υπολογιστή σας ανοίξτε. Εννοείται εμένα? Όχι. Εμμανουήλ Παπάς, ο κύριος που μιλούσε τώρα, με συγχωρείτε, δεν σας ξέρω εγώ. Εγώ είμαι από το σύλλογο. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε ένα θέμα τεχνικό και μιλάω από άλλον υπολογιστή. Εντάξει, σας ακούσα. Ακούγονται και άλλες φωνές. Έχετε δίκιο πάντως, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εγώ, επειδή χρόνια πηγαίνω στο χωριό, αλλά τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία και ευχαριστώ το Σύλλογο, μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με μερικά τοπικά εκεί ζητήματα και είδα πραγματικά και στο χρονικό αυτό του Παπασυναδεινού και στον κώδικα του χωριού αρκετές πληροφορίες. Αλλά βέβαια ο χρόνος δεν επαρκεί για να τα πούμε όλα αυτά. Σας έδωσα απλώς μια μικρή γεύση, έτσι. Μια μικρή γεύση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασιλείο Καλιακμάνη για την παρουσίασή του. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαρία Κόλτα-Ζαρέλα. Μαρία, πριν ξεκινήσεις. Ναι. Μαρία, πριν ξεκινήσεις, ζήτησε να κλείσουν τα μικρόφωνα. Γίνεται μικροφωνισμός και δεν ακούμε. Έτσι. Καλησπέρα και πάλι. Παράκληση να κλείσουν όλοι τα μικρόφωνα και εγώ μέχρι τώρα κλειστό το είχα, τώρα το άνοιξα για να μιλήσω. Σας παρακαλώ, κλείστε οι υπόλοιποι τα μικρόφωνα για να μην γίνεται κακοφωνία. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Κατσαρό. Ευχαριστώ θερμά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση που μου έγινε να πάρω μέρος στην ημερίδα. Το θέμα το δικό μου είναι η οικογένεια, πώς ήταν δομημένη η συνεισφορά των μελών της κατά την εποχή που εξετάζουμε. Δηλαδή, τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, στο χωριό μας και στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Δεν θα σας κουράσω πολύ, λιγότερο από 20 λεπτά. Αν θέλουμε να αναλύσουμε όσο πιο εμπεριστατωμένο μας επιτρέπει η αχλής του χρόνου το ανθρωπολογικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής που εξετάζουμε, αυτή που αναφέραμε, δηλαδή 18ου-19ου αιώνα, εποχή του δικού μας ήρωα Εμμανουήλ Παπά, απαραίτητη προϋπόθεση να λάβουμε υπόψη τις εξής παραμέτρους. Πρώτον, ο πληθυσμός της περιοχής και κυρίως του χωριού μας, Δοβίστα, είναι συγκερασμός των ελάχιστων ντόπιων με τους κατατριγμένους αφιχθέντες υπηρώτες, αλλά και Θεσσαλούς και Δυτικομακεδόνες. Όπως μαρτυρούν άλλωστε και πολλά επίθετα του χωριού μας, τα δυσύλλαβα που είναι καθαρά υπηρετικά επίθετα. Δεύτερον,
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κατά την Επανάσταση του 21, η δοβή στα ήτο εν μικρών και άσημων χωρίων με 60 έως 80 κατοικίας μονορόφους και αραιοκτισμένας και τα μεταξύ των οικιών γήπεδα περιστοιχισμένα διαμανδροτήφων. Αυτή είναι έκφραση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Βοζιάννη, γραμματέα της κοινότητας κατά το 1930, ανήσυχο και βραστήριο πνεύμα, τυχαίνει να είναι, περισσότεροι θα το ξέρετε, και παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου. Ο Κωνσταντίνος Βοζιάννης, λοιπόν, αναφέρει, κάνει αυτή την περιγραφή στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Εμμανουήλ Παπάς, που εξεδόθη στα 1932. Ο δε πληθυσμός τότε δεν ξεπερνούσε τα 300 άτομα. Τώρα, σε ό,τι αφορούσε στις ασχολίες των κατοίκων, στην πλειονότητά τους ήταν γεωργοκτηνοτρόφοι, καλλιεργώντας βαμβάκι κυρίως, ο καπνός ήρθε αργότερα, μετά το 1850, και εκτρέφοντας κοπάδια. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στη Δοβίστα Τούρκοι δεν πάτησαν πόδι. Αυτό είναι μια μαρτυρία από πολλούς. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε πώς ήταν δομημένη η οικογένεια μετά από αυτόν τον πρόλογο. Κύριο γνώρισμα της οικογένειας όλο τον ελληνικό χώρο ήταν ότι κατά κανόνα εκείνη την εποχή ήταν πολύ παιδί, δηλαδή πολύ τεκνή. Και εύκολα κατανοούμε τους λόγους. Οι παιδικές αρρώστιες που αποδεκάτιζαν πολλά μέλη, άρα έκαναν πολλά παιδιά για να τους μείνουν, ο φόβος του παιδομαζώματος των περιοχών και ακόμη ότι παντρεύονταν σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ 13 και 19. Και όσο και αν ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερος από το σημερινό, ωστόσο υπήρχαν πολλά περιθώρια για τεκνογωνία. Για παράδειγμα, ο Εμμανουήλ Παπάς είχε 11 παιδιά. Και ας πάμε κι αλλού. Ο Καποδίστρης ήταν 8 αδέρφια και, κρατηθείτε, ο Παπαφλέσσας ήταν το 28ο παιδί της οικογένειας. Άλλο χαρακτηριστικό της οικογένειας, πέραν η συνεπία της πολυτεκνίας, ήταν ότι ήταν διευρυμένοι, εκτεταμένοι. Αδέρφια, ξαδέρφια, γαμπροί, νύφες, παππούδες, προπαππούδες, υπό την καθοδήγηση βέβαια πάντα των γεροντότερων. Βασικές αιτίες της ύπαρξης της εκτεταμένης οικογένειας ήταν κυρίως, πρώτον, οικονομική. Έλλειψη ή δυσκολία απόκτησης στέγης από το ζευγάρι. Δεύτερον, πολιτισμική. Ήθη και έθιμα που ορίζουν πως συγκατοικεί με τους γονείς η οικογένεια του γιου πρωτίστως ή και των άλλων γιών, όλων των γιών, ακόμη και της κόρης που θα κληρονομήσει το σπίτι. Έτσι, ήταν σύνηθες το γεγονός να μένουν μαζί στον περιορισμένο χώρο της κατοικίας και 3 και 4 ακόμη γενιές. Και πάντα υπό την καθοδήγηση του γεροντότερου. Τώρα να πούμε κάτι άλλο που κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που η κόρη δεν έφευγε από το πατρικό για το σπίτι των πεθερικών, ήταν σύνηθες το φαινόμενο να δίνει το δικό της επίθετο στον άντρα. Η παράδοση αυτή εξακολούθησε να τηρείται στη Δοβίστα ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι χάθηκαν επίθετα και όταν ακόμη στην οικογένεια υπήρχαν μέχρι και 6 αγόρια. Όλοι έπαιρναν το επίθετο της γυναίκας τους όταν πήγαιναν σόγαμπροι. Και ένας άλλος λόγος που επέβαλε την πολυπληθή οικογένεια ήταν ότι οι εργασίες στην Ήπεθρο απαιτούσαν πολλά εργατικά χέρια. Η παραγωγή των αγαθών μέσα στην οικογένεια, όπου κύριο στοιχείο ήταν ο καταμερισμός, δημιουργούσε υπόβαθρο για ανάπτυξη σχέσεων αλληλοαναγνώρισης. Ωστόσο, υπήρχε πάντα η θυσία των ατομικών αναγκών για ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας. Στους 2 τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας, η οικονομία των ελληνικών περιοχών βρισκόταν σε μια τάση, θα λέγαμε, ανόδου. Μολονότι την ανέστηλαν σκληρότατα φορολογικά και άλλα μέτρα των κατακτητών.
Υπήρχε γενικά στον ελλαδικό χώρο κτηνοτροφία, γεωργία, ναυτική ζωή, οικιστικές δυνατότητες, οικοτεχνίες, βιοτεχνίες, εμπόριο και άλλοι πόροι ζωής. Και βέβαια η ζωή συνεχιζόταν, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κρατήσουν και την πίστη τους, όπως ανέφερε και σε αυτό συνέβαλε ο κλήρος, ο πατέρας Βασίλειος προηγουμένως, αλλά και να τηρήσουν όλα τα έθιμα, τα θρησκευτικά, τις τελετές γέννησης, γάμου, θανάτου, δυσιδαιμονίες και προλήψεις που δεν έλειπαν, λαϊκή θυμοσοφία, λαϊκή λογοτεχνία, παραμύθια, τραγούδια, παραδόσεις. Σημασία έχουν και τα γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν και που ήταν βέβαια σε πρωτόγονο στάδιο. Εδώ όμως να κάνουμε μια αναφορά ότι κάποια από τα εργαλεία αυτά είχαν και μια συμβολική σημασία. Το ινί, για παράδειγμα, δεν ήταν, το ινί του αρότρου δεν ήταν μόνο γεωργικό εργαλείο, αλλά και συμβολικά πολύτιμο για την ευγονική σημασία του. Ακόμη και σήμερα, σε πολλά μέρη το χρησιμοποιούν στους ευρωτικούς γάμους ως σύμβολο. Το τοποθετούν στο κατώφλι της πόρτας του γαμπρού να το πρωτοπατήσει όταν θα μπει η νύφη. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική, δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Άλλωστε, ο Κωνσταντίνος Βοσγιάννης ανέφερε για κάποιες οικίες, πληθόκτησες κτλ. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς θα εστιάσουμε κυρίως στο εσωτερικό, στον τρόπο ζωής των κατοίκων και στο πώς ήταν το εσωτερικό με την ανύπαρκτη ή απέριτη επίπλωσή τους. Γιατί ξέρουμε ότι στα καταλήμματα αυτά ζούσαν, και το είπαμε, πάρα πολύ. Θα επισημάνω ότι οι γνώσεις μας είναι γενικά πενιχρές, πενιχρότατες θα έλεγα. Γι' αυτό και στηριζόμαστε σε μαρτυρίες πολλών άλλων από άλλες περιοχές και επαγωγικά και μπορούν να φτάσουν και στη δική μας. Ελλείψη πηγών λοιπόν, και για να δώσουμε μια στοιχειώδη εικόνα πώς ήταν μέσα τα σπίτια, είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε σε έναν Γάλλο περιηγητή, στον Καλάν, ο οποίος περιγράφει ένα χιώτικο σπίτι. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το χιώτικο. Όλα λίγο πολύ υποθέτουμε ότι ήταν παρεμφερή. Έτσι και από σποραδικές άλλες μαρτυρίες μπορούμε να υποθέσουμε ότι έτσι ήταν τα περισσότερα σπίτια της τότε υπαίθρου. Τα έπιπλα, κρεβάτια από σανίδες, ένας γύρος που πέφτει ως το πάτωμα και επιτρέπει να αποθηκεύονται κάτω από τις σανίδες οι καρποί. Ένα χαμηλό τραπέζι, ο σοφράς, τρία ή τέσσερα ξύλινα σκαμνάκια και ξύλινες κασέλες. Αυτά είναι όλα τα έπιπλα. Ο Κωνσταντίνος Βοσγιάννης αναφέρει ότι οι γυναίκες εκείνης της εποχής κατά την καθαριότητα των σπιτιών και για το επίχρησμα των δωματίων τους, στα οποία δωμάτια σημειωτέων υπήρχαν μόνο στροσίδια, για να κοιμούνται όλοι μαζί. Για το επίχρησμα λοιπόν και για την καθαριότητα των οικιών και των δωματίων χρησιμοποιούσαν φυσικά ασβεστολιθικά χώματα αντί για ασβέστη που τα μετέφεραν από τους παρακείμενους λόφους. Οι σχέσεις των μελών τώρα. Οι άνδρες της διευρυμένης οικογένειας είχαν πάντα τον πρώτο λόγο ιεραρχικά κατά ηλικία. Όμως, στις γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, όπως ήταν η κοινωνία του χωριού μας και των γύρω χωριών, άνδρες, γυναίκες και παιδιά εργάζονταν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είτε στα χωράφια είτε στα κοπάδια. Οι γυναίκες είχαν καθημερινές ενασχολήσεις, τα λεγόμενα στη λαογραφία οικοβιώματα, όρος της λαογραφίας, οι οποίες είναι αναρρύθμιτες ό,τι αφορά τον οικοκυριό. Μαγείρεμα, ορνηθοτροφία, άρμεγμα των ζώων, φροντίδα πολυάριθμων παιδιών. Επιπροσθέτως, ήταν επιφορτισμένες και με την ανατροφή των παιδιών, στα οποία μεταβίβαζαν βασικές αρχές, ώστε να γίνουν άξια μέλη της κοινωνίας. Ακόμη είχαν τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών και παππούδων, καθώς, όπως είπαμε, συνυπήρχαν τρεις και τέσσερις γενιές.
Ασχολούνταν με τις εξωτερικές εργασίες, όπως χωράφια, με την οικοτεχνία, αργαλιώς ράψιμο και έντιμα πλέξιμο, και γενικά βρίσκονταν σε έναν αγώνα νυχθημερών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες αντλούσαν τη δύναμή τους και κατοχύρωναν την κοινωνική θέση τους μόνο με τη δημιουργία της οικογένειας και τη γέννηση των παιδιών. Γι' αυτό η αξία των παιδιών ήταν μεγάλη. Η γέννηση του πρώτου παιδιού σηματοδοτούσε αυτομάτως την αναβάθμιση της θέσης της. Κι αν ήταν και αγόρι, έτι περαιτέρω. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η προσφορά της ήταν αποδεκτή και αναγνωρίσιμη μόνο όταν δεν παραβίαζε τους κανόνες σχετικά με τον ιδιωτικό, παύλα, δημόσιο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων των φύλων. Ο δημόσιος χώρος ανήκε στους άντρες. Οι γυναίκες δεν εξισώθηκαν ποτέ με αυτούς σε καμιά περίπτωση. Θα ήταν παράληψη βέβαια αν παραβλέπαμε το γεγονός ότι κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1921 οι γυναίκες και αυτές επέδειξαν αυτοθυσία και εξυψώθηκαν σε αληθινές ηρωίδες. Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζοντες γυναίκες μας και στο όνομά τους νέο, είπε ο Διονύσιος Σολωμός, τονίζοντας τη συνεισφορά των γυναικών στον αγώνα. Πάμε σε άλλη ενότητα τώρα, στη διατροφή. Οι περιηγητές αναφέρουν ότι το να έχουν ψωμί ή όχι σε έναν τόπο ήταν ζήτημα εσοδείας, αλλά και διαθέσεων των Τούρκων που έπαιρναν ένα μέρος της παραγωγής. Επομένως, απόμενε το λιγοστό κριθάρι, τα καλαμπόκια και τα όσπρια για το φτωχικό ζύμωμα του ψωμιού. Κάθε σπίτι είχε το χερόμυλό του για το πρόχειρο αλεύρι. Δεν ήταν εύκολο να περιμένουν πάντα το μήλο να τους το ετοιμάσει. Ο δε σπιτικός φούρνος ήταν εκ των νόν ουκάνευ. Το ζεστό κρυθαρό ψωμο με τα δικά τους προϊόντα, όπως το τυρί, τα αυγά, το κρασί από τα μπέλη τους, ήταν η φτωχική πολυτέλεια των νοικοκυριών. Η ενδυμασία των κατοίκων της περιοχής των Βαρνακοχωρίων, αλλά και των υπόλοιπων χωριών των Σερών, χαρακτηρίζεται από τα εξής. Στις γυναικείες φορεσιές κυριαρχεί το μακρύ σκουρόχρωμο φουστάνι, γιατί το πένθος είχε πάντα μεγάλη διάρκεια. Στη μέση έδιναν την ποδιά και ανάλογα με την εποχή φορούσαν μαύρες κάπες με ή χωρίς μανίκια. Στο κεφάλι οπωσδήποτε μαντίλι δεμένο. Για τις νεαρές κοπέλες υπήρχαν πιο φωτεινά χρώματα με μοτίβα, κυρίως λουλούδια. Κατά τις γιορτές φορούσαν χρυσά φλουριά ή λύρες μπροστά στο στήθος. Όμως αυτό υποθέτουμε ότι είναι πολύ αργότερα και δεν πιστεύουμε σαφώς ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρχε η πολυτέλεια αυτή. Οι ανδρικές στολές αποτελούνταν από το μακρύ παντελόνι, το λεγόμενο ποτούρι, από χοντρό υφαντό ύφασμα και στο κεφάλι το φέση. Αργότερα βέβαια, τα κατοπινά χρόνια, το φέση αντικαταστάθηκε από την τραγιάσκα. Ο Κωνσταντίνος Βοζιάννης κάνει μια μικρή αναφορά και στο θέμα αυτό, στην εμφάνιση των γυναικών και των ανδρών, αναφέροντας ότι οι αμφιέσεις τους ήταν γραφικές. Γέννηση, γάμος, θάνατος. Είναι τρεις σταθμοί της ανθρώπινης ζωής που πλαισιώθηκαν πάντα από την οικογένεια και την κοινότητα με τα πιο έντονα αισθήματα αγάπης και προσοχής. Ειδικά για τη γέννηση και το γάμο, όσο μεγαλύτερη ήταν η λαχτάρα της επιτυχίας τους, τόσο δυσδαιμονέστερη εκδηλωνόταν η φροντίδα για την παραδοσιακή τελετουργία. Βασική παρατήρηση είναι ότι το αγόρι γίνεται δεκτό με περισσότερη χαρά και υπερηφάνεια από ότι το κορίτσι. Εύκολα εξηγείται το φαινόμενο αυτό. Οι λόγοι δεν ήταν μόνο οικονομικοί, δηλαδή η αποφυγή της πρίκας, αλλά και το γόητρο της διαδοχής, όπως και η δοξασία
για την ανάγκη της ανδρικής παρουσίας στο σπίτι. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη γέννηση παίζει η μαμή. Ο δε σύζυγος απαγορεύεται να παρίσταται και να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Η Λεχό μένει απομονωμένη για τουλάχιστον 40 μέρες στο χώρο της, όπου κανείς δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει. Ο γάμος γινόταν με παραδοσιακές προετοιμασίες, όπως έκθεση και παράδοση της πρίκας, τα ζυμώματα ψωμιών και γλυκισμάτων, τα καλέσματα, το ντύσιμο των μελόνυμφων και αποτελούσαν ανέκαθεν ένα λαϊκό εθιμοτυπικό πρωτόκολλο οικογενειακής αξιοπρέπειας και κοινοτικής αλληλεγγύης. Και οι πιο φτωχές οικογένειες έφταναν με το γάμο των παιδιών τους στο απόγειο του πατροπαράδοτου φιλότιμου, της γενεοδορίας και της επίδειξης. Να παρατηρήσουμε εδώ και να επισημάνουμε, ίσως και προς τιμήν μας θα λέγαμε, προς τιμήν των προγόνων μας, ότι το σεντόνι με τα σημάδια της αγνίας, όπως γινόταν σε αρκετές περιοχές, πουθενά δεν αναφέρεται στις μέρες μας. Ο θάνατος τέλος αποτελεί την μετάβαση από την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Τα έθιμα για το μακάβριο αυτό και αναπόφευκτο γεγονός δεν διαφέρουν πολύ από τα σημερινά στα χωριά τουλάχιστον. Απλώς ότι το πένθος διαρκούσε πάρα πολύ, χρόνια ολόκληρα. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως η χειρία, το πένθος είναι ισόβιο. Τα δε μυρολόγια, οι θρύλοι, είναι κάτι σαν διάλογος με τον νεκρό, με την προτροπή να πάει τα χαιρετίσματα και στους άλλους νεκρούς της οικογένειας. Μην ξεχνούμε ότι η θνησιμότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και παρά την εξοικείωση με το θάνατο, η θρύνη σε πολλές περιπτώσεις ήταν ουρανομήκης. Ο βίος διανθίζεται με γιορτές και πανηγύρις προς τιμήν του τοπικού Αγίου. Δηλαδή έχουμε εορταστικό τοπικισμό, γιατί ο κάθε τόπος ήθελε ένα ξεχωριστό Άγιο προστάτη, ακόμα και αν ήξερε ότι ο Άγιος αυτός ήταν πανελλήνιος. Το εθνικό και κοινωνικό όφελος από τους τοπικούς εορτασμούς των χρόνων της τοπικοκρατίας ήταν σημαντικότατο και ψυχολογικά και κοινωνικά. Τα απομονωμένα χωριά γνώριζαν κόσμο τις ημέρες αυτές των πανηγυριών. Η ψυχαγωγία εξισορροπούσε τον βιωτικό και ηθικό μαρασμό. Η οικονομική ζωή δοκίμαζε τις έστω και μίζερες δυνατότητές της. Έθιμα και τρόποι ζωής, αλλά και έκφραση, από το λόγο ως τον χαιρετισμό και από τα φαγητά ως το χορό και το τραγούδι, ξαναπαρουσιάζονταν κοινά, φέρνοντας την αισιοδοξία της μελλοντικής συνεργασίας και ενότητας στον αγώνα. Πάμε τώρα στον τομέα της μεταφυσικής. Ο αποδαιμόνων φόβος ή δυσιδαιμονία ήταν διάχυτη στους ανθρώπους, όσο πίστευαν ότι τα βλαβερά πνεύματα ήταν επίσης διάχυτα στη ζωή. Γι' αυτό και οδηγούνταν σε επινοήματα προστασίας, που άλλα ήταν ανόητα και αγύρτικα, αλλά όμως παρουσίαζαν κάπως μια θετική ή φυσική μέθοδο απόκρουσης και θεραπείας, όπως πίστευαν. Και κοντά στις προλήψεις και στις μαγικές επινοήσεις για τους μεταφυσικούς φόβους, αναπτύχθηκαν και οι πρακτικές ενέργειες για τα φυσικά παθήματα και τις αρρώστιες. Η λαϊκή θεραπευτική ήταν θαυμαστή για τις επινοήσεις της, αλλά και πολύτιμη για τη βοήθεια που έδωσε στη συνέχεια στην επιστήμη της ιατρικής. Η ελληνική φύση με τα εξαίρετα αρωματικά φυτά και βότανα πρόσφερε τα προχειρότερα και πιο ακίνδυνα φάρμακα. Τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, οι μολόχες, οι τσουκνίδες, τα χαμομήλια, η μέντα αποτελούσαν γιατρικά για διάφορες ασθένειες. Τελειώνοντας, θα ήταν μεγάλη παράληψη αν στη σύντομη αυτή αναφορά στον τρόπο ζωής των συμπατριωτών μας δεν αναφέραμε τα παραμύθια που γαλούχησαν γενιές και γενιές.
ήταν αυτά που δίδαξαν και ψυχαγώγησαν τον ελληνικό λαό, υπομένα από τη γεροντότερη στην τρίτη γενιά, τα εγγόνια. Κύρια θέματα από τη μια, ο πλούτος των αγαθών, ο χορτασμός σε καλοστρωμένα τραπέζια, οι πεντάμορφες και τα βασιλόπουλα, που ενσάρκωναν τους πόθους τους για μια καλύτερη ζωή. Και κοντά τους να κινείται πάντα ο καημός για το δίκαιο των αδικημένων, για την προστασία των ασθενέστερων, όσο και η ικανότητα του φτωχού να ξεπερνά τους κινδύνους και να σώζει τους άλλους. Τα μοτίβα αυτά χάριζαν αισιοδοξία σε μια περίοδο φτώχειας, αδικίας και αυθαιρεσίας των κατακτητών. Παράλληλα, βέβαια, τα παραμύθια έχουμε παροιμίες, ευτράπελες διηγήσεις, ανέκδοτα που τόνωναν την αυτοπεποίθηση για την ελληνική φυλή. Για μια φυλή που άντεξε 5 ολόκληρους αιώνες στη σκλαβιά, χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, τη γλώσσα και τη θρησκεία. Και παρά τα όποια παραπέοντα βήματα και τα προτανασέματα, το έθνος έφτασε στην εποχή μας να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν γνώρισαν ποτέ σκλαβιά. Γι' αυτό η φυλή μας ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί δοκιμάστηκε και νίκησε, καταποντίστηκε και σηκώθηκε ξανά ολόρθη. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Δεν θα αναφέρω όλη τη βιβλιογραφία, γιατί ανέτρεξε σε πολλά. Θα τονίσω όμως ότι πολύ βοηθήθηκα από το βιβλίο του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Κάρτσου, και Βασίλη, σε ευχαριστώ, από το βιβλίο του «Δοβίστα». Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή σας που με ακούσατε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Ωραία. Ήθελα να σε ευχαριστήσω και για όλα αυτά τα θέματα που ανέφερες και να σε ρωτήσω, υπάρχει η άποψη ότι τα χωριά μας είναι λίγο πολύ πιο κλειστά σε ό,τι αφορά τους επηρεασμούς από τις γειτονικές περιοχές και γενικώς από οτιδήποτε έρχεται από τον έξω κόσμο. Από την έρευνα που έχεις και τις γνώσεις, πιστεύεις ότι αυτό είναι μια αλήθεια ή ένας μύθος? Φαντάζομαι, δεν το κοίταξα αυτό ή δεν έπεσε στην αντίληψή μου. Πιστεύω όμως ότι τότε αυτό ήταν συχνό το φαινόμενο, να μην επηρεάζονται πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ πιο κλειστές οι κοινωνίες. Τώρα, αν κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, δεν ξέρω. Άλλωστε, τα χωριά μας έτσι κι αλλιώς, και ειδικότερα τα δικά μας χωριά της περιοχής μας, είχαν κάτι σαν μια διευρυμένη κοινότητα, χωρίς να έχουν περισσότερες ίσως επιρροές. Ήταν μια εποχή κλειστή, όπως και να. Η μόνη επαφή με την... Η μόνη περίπτωση που μπορούσαν να έρχονται σε επαφή ήταν αυτό που τόνισα, τα πανηγύρια, γιατί υπήρχε ένα μάζεμα κόσμου και από γύρω περιοχές και αυτό συνέβαλε ίσως στο να δέχονται και να δίνουν ερεθίσματα στους άλλους για να τονώνονται και το ηθικό τους, που αποτέλεσε άλλωστε και τον πυρήνα για να κάνουν και την επανάσταση. Αν κάποιος άλλος όμως ξέρει μετά κάτι περισσότερο, μπορεί να πει την άποψή του. Πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχει κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστως και είμαι σε θέση βεβαίως να απαντήσω. Επαναλαμβάνω ότι δυσκολεύτηκα πολύ στις πηγές. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί είναι ένα θέμα που δεν έχει πολύ. Κάποια στοιχεία βέβαια πήρα και από την ιστορία των Σερών του Πέτρου Πένα. Το περιοδικό Εμμανουήλ Παπάς το πρώτο όντως είχε κάποια. Και βέβαια η ιστορία του ελληνικού έθνους από την εκδοτική Αθηνών, που αναφέρεται αρκετά διεξοδικά. Όχι όμως όσο θα θέλαμε. Είναι ένα θέμα που περισσότερο οικοτολογικά με εικασίες μας κάνει να συμπεράνουμε κάποια πράγματα. Ελπίζω να υπήρξα διαφωτιστική ως προς το σκέλος που μου ανατέθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις.
μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο Χρήστος Οτόπουλος, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Εμμανουήλ Παπαθηνών για πάρα πολλά χρόνια. Τους περισσότερους από εμάς είναι γνωστός και ως δικηγόρος και ερασιτέχνης, λαογράφος, ερευνητής. Μπορώ να πω κάτι πριν ξεκινήσει. Ευχαρίστως. Ναι, ευχαρίστω. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά αποχώρησε, τώρα μίλησα στο τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν πλημμύρες στον Αηγιάννη. Πάλι έχει χτυπήσει το Δήμο η κακοκαιρία πάρα πολύ άσχημα, οπότε ζητά συγγνώμη, αλλά έπρεπε να αποχωρήσει. Έτσι, ευχαριστώ. Κώστα. Εντάξει, πρέπει να είμαστε. Εντάξει, κάτι είχε πάθει. Ευχαριστώ. Για να προχωρήσω εγώ στην ομιλία μου, πρέπει να μου δοθεί άδεια να ανεβάσω το PowerPoint, το οποίο περικλεί πάρα πολλές εικόνες και χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια ομιλία που στηρίζεται αρκετά σε εικόνες. Πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτό το θέμα. Χρήστο, σου έχω δώσει το δικαίωμα. Δεν ξέρω αν το... Εμένα δεν μου επιτρέπει να πω. Όχι, δεν μου επιτρέπει. Δώσε μας ένα λεπτό, προσπαθούμε. Παρακαλώ. Το θέμα μου, όταν φτάσουμε τη στιγμή να το αναπτύξω, αναφέρεται στην αγιογραφία, που από πολλές πηγές ξέρουμε ότι στο χωριό μας υπήρχε εργαστήριο αγιογραφίας από πολύ παλιά. Και ακόμη και σήμερα, από ό,τι ξέρω, συνεχίζουν πολλά άτομα να ασχολούνται με την γεωγραφία. Αυτό έχει να κάνει πολύ πίσω και θα δούμε παρακάτω στην ομιλία, στην παρουσίαση, στην ουσία, πώς αυτό τεκμηριώνεται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα διαβάζω, ταυτόχρονα υπάρχει και γραφή που μπορούμε κάποιοι να θέλουν και να το διαβάζουν. Άρα ο τίτλος της ομιλίας είναι «Μια συντεχνία αγιογράφων του 19ου αιώνα». Είναι γνωστή η δραστηριότητα των λαϊκών ζωγράφων και των τοπικών εργαστηρίων αγιογραφίας στη Μακεδονία, σε όποιος έχει τύχει να έχουν σχέση με αυτό το χώρο. Είναι οι δεξιοτέχνες αγιογράφοι του σχεδίου και της αγιογραφίας που ξεκίνησαν για να διαδώσουν την τέχνη της θρησκευτικής ζωγραφικής στον αλλαρικό χώρο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν γνώση συγκεκριμένης τεχνικής, γιατί η εικονογράφηση δεν είναι μόνο διδασκαλία, αλλά κυρίως συνέστημα και πράξη. Έχοντας ως σύμμαχο τα δικά τους αισθητήρια και τα προσωπικά τους βιώματα, τα μετέφεραν στις άγιες μορφές με ανεπιπτήδευτη γνησιότητα, αυθόρμητα, χωρίς καινοτόμους τρόπους και με απλότητα. Τα εργαστήρια γεωγραφίας είχαν στόχο να μεταφέρουν τις μορφές όπως τις αντιλαμβανόταν ο λαός,
προς τον οποίο απευθύνεται το έργο, σε συνδυασμό με την βιωματική εμπειρία του καλλιτέχνη. Οι αγιογράφοι της εποχής δεν είχαν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και γνώση, ακρίβεια σχεδίου, γνώση νόμων, προοπτική. Λειτουργούσαν με έντονο το συναισθηματικό στοιχείο και δημιουργούσαν έργα που στηρίζονταν στη λαϊκή θρησκευτικότητα. Εικόνες ξυλογραφιών στα διάφορα συναξάρια και τους βίους των Αγίων. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς επιστημονικές αναλύσεις για το πώς πρέπει να είναι τα πρόσωπο και τι χρώμα να χρησιμοποιήσουν, μεταφέρουν βιωματικά τα χαρακτηριστικά της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Από τον πρώτο καλλιτέχνη επηρεάστηκαν πάρα πολύ αργότερα. Πώς γίνονταν αυτό? Μετακινούνταν από χωριό σε χωριό. Έμειναν πιστοί στα απλά αντίγραφα από την τοπική μορφή των εικόνων άλλων εποχών. Οι ζηλευτοί τεχνίτες, με σχέδια πατρώνα γεωγραφιών στις αποσκευές τους, ταξίδευαν από την Ήπειρο στα χωριά της Μακεδονίας, τοιχογραφούσαν τις εκκλησίες και φιλοτεχνούσαν φορητές εικόνες, διατηρώντας το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα ζωντανό στην Οθωμανική επικράτεια. Μαθαίνοντας αυτά, πήραμε το θάρρος να μελετήσουμε τους αγιογράφους και εικονογράφους που έζησαν ή ήρθαν στην κοινότητα Δοβίστας και εικονογράφησαν τους ναούς μας. Κριτήριο καταγραφής των εικόνων είναι η υπογραφή των ζωγράφων και το έτος δημιουργίας τους, όπως αναφέρεται πάνω. Τα στοιχεία που έχουμε είναι λιγοστά και τα πιο πολλά προέρχονται από τις ίδιες τις εικόνες ή μέσα από τις διηγήσεις ανθρώπων γεννημένων στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα ξεκινήσουμε από τις διηγήσεις του Τόπουλου Κύρκου, ενός ανθρώπου που οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται λόγω της ενασχόλησής του με την Εκκλησία, αλλά και με θέματα λαϊκής παράδοσης. Ήταν ένας από τους προτεργάτες της ίδρυσης του Εκκλησιαστικού Μουσείου. Αυτά που θα σας πω, όπως σας είπαμε, προέρχονται από τις διηγήσεις του σε μένα και στο πανσεραϊκό ημερολόγιο που εξέδει το Σταύρο Σκοτωμανίδης της Σέρες. Τα περισσότερα στοιχεία που θα αναφέρω προέρχονται από το τέφχος του 1982. Είχαμε αναφερθεί σε τεχνίδες που φτάνανε στην Ανατολική Μακεδονία, προερχόμενοι κυρίως από την Δυτική Μακεδονία καθώς και από την Ήπειρο. Ένας τέτοιος τεχνίδης υπήρξε και ο Αθανάσιος Μόκουβας, που ήρθε και εγκαταστάθηκε νέο παλικάρι στην Δοβίστα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο ακριβής τόπος καταγωγής του παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος και αμφιλεγόμενος εξαιτίας της έλλειψης σχετικής καταγραφής στα δημοτολόγια της κοινότητας Δοβίστας. Οι πληροφορίες που έχουμε στηρίζονται στην προχωρική παράδοση, οι οποίες μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, με τελικό αποδέκτη τον εξαίματο συγγενή Κύρκο Χριστόδουλου Τόπουλου, απόγονο του Αθανασίου Μόκουβα. Υπάρχουν τρεις εκδοχές σχετικά με τον τόπο καταγωγής του Αθανασίου, σύμφωνα με τις οικογενειακές παραδόσεις. Πρώτα από την Καστοριά, δεύτερον από τα Γιάννενα, λόγω του καθεστώτος τυραννίας του Αλή Πασά, πολλοί Ηπειρώτες αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Κινούμενος μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Αθανάσιος Μόκουβας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τόπο γέννησης και να μεταβεί στην Δοβίστα. Ω τρίτο σημείο, έχουμε τόπο καταγωγής του Αθανασίου, η Κομόπολη Μπόκουβο, που βρίσκεται στην νότια Γιουγκοσλαβία, κοντά στο μοναστήριο. Πιθανώς από την ονομασία του τόπου καταγωγής του, ο Θανάσιος να πήρε και το επώνυμο Μόκοβας. Παντρεύτηκε στην Δοβίστα με την κόρη του παπά Αθανασίου Οικονόμου, έναν από τα αδέλφια του μονή παπά, τη Στάσα. Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν δύο παιδιά, ο Γεώργιος και ο Πασχάλης. Ο Γεώργιος ήταν ο παππούς του πατέρα του Κύρκου Τόμπουλου. Με τον Πασχάλη θα ασχοληθούμε πιο κάτω. Ο Αθανάσιος Μόκοβας, όταν εγκαταστάθηκε στην Δοβίστα τη θετή του πατρίδα, καταρχάς άσκησε το επάγγελμα του πρακτικού γιατρού, του λαϊκού θεραπευτή, όπως τους υποκαλούσαν τότε. Δεν ξέρουμε σε ποια χρονική στιγμή και κάτω από ποιες συνθήκες έπαψε να ασκεί το επάγγελμα του πρακτικού γιατρού και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και ειδικά με την αγιογραφία. Σύμφωνα με μία επιβεβαιωμένες από γραπτά κείμενα πληροφορίες, υπάρχει περίπτωση παράλληλα να ασκούσε και τα δύο επαγγέλματα. Ο Αθανάσιος Μόκοβας υπήρξε ονομαστός αγιογράφος κατά τον 19ο αιώνα και φίλοι του απλωνόταν πολύ πέρα πάντοτε της προοδευτικής κοινότητας Δοβίστας και σίγουρα και πέρα των ορίων της περιφέρειας των Σερών. Τα έργα του διακρίνονται για την πίστη και την εσωτερική καθαρότητα με την οποία προσέγγιζε τους εικονιζόμενους Αγίους. Η φήμη του
γρήγορα περνά τα όρια της Δοβίστας. Γίνεται ευρύτερα γνωστός αφού κατάφερε να προσαρμόσει την εικαστική του γλώσσα και το θεματολόγιο του στους κανόνες της ορθόδοξης αγιογραφίας, απεικονίζοντας μορφές που αποπνέουν πνευματικότητα και δίδοντας την εποδοχή και το σεβασμό μέχρι σήμερα. Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στο τέμπλο του Αγίου Αθανασίου. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο που κοσμήθηκε από παραστάσεις που απεικόνισαν σκηνές από την παλιά και Κοινή Διαθήκη, τις οποίες ζωγράφησε ο ξυλογλύπτης Ταλιδόρος Κοσμάς Δέμπρελης. Στη συνέχεια άρχισε η εικονογράφηση του ναού, που είναι έργα του Αθανασίου Μόκοβα, του Μιχαήλ Ζωγράφου και του Νικολάου Χατζηγεωργίου και άλλων διακεκριμένων γεωγράφων της εποχής, όπως μαρτυρούν οι σχετικές επιγραφές των εικόνων. Των ιδίων έργα τους σώζονται στις εκκλησίες της Συνόδου Αγίου Πνεύματος, στο Ναό του Αγίου Θεολόγου των Σερών και στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Έργα με βαθιά ορθόδοξη πνευματικότητα που αναλύουν με θεολογική εμπειρία και γνώση την πατερική σκέψη και ταυτόχρονα με καλλιτεχνική κρίση και ευαισθησία τη μεγάλη θεολογική έκφραση της εικόνας και των οικουμενικών μηνυμάτων της. Ο Σεραίος αρχαιολόγος και ιστιοδείκτης Δημήτριος Σαμψάρης, αναφερόμενος στους περιφημότερους αγιογράφους που πυροτέκνησε εικόνες του Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου, Δοβίστας γράφει. Κατά τον 19ο αιώνα η κοινό της Δοβίστης διασώζουσα παλαιάν καλλιτεχνική παράδοση, διέθετε εργαστήρια λαϊκής ζωγραφικής και ικανούς ζωγράφους των οποίων τα έργα κοσμούν σήμερον διαφόρους ναούς, ουχή μόνο της Δοβίστης, αλλά και των Πέριξ Κορίων και της πόλεως των Σερών. Επιγραφέ των εικόνων διέσωσαν τα ονόματα των ζωγράφων Νικολάου Χατζηγεωργίου, Αθανασίου Μόκοβα και Μιχαήλ Ζωγράφου. Στο Μουσείο του Χωριού υπάρχει φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα 6 Ιωαννίνων, του επωνομαζόμενου Φουστανελά, που φιλοτεχνήθηκε από τον Αθανάσιο Μόκοβα. Ο συγγραφέας Δημήτριος Κάπα Σαμψάρη σημειώνει: «Η παρούσα εικόν του Νεομάρτυρος Γεωργίου 6 Ιωαννίνων 1839 εγένετο διαχειρός Αθανασίου Μόκοβα». Εδώ βλέπουμε τη φορητική εικόνα του Νεομάρτυρα που έχει ζωγραφίσει ο Αθανάσιος Μόκοβας. Για την ίδια εικόνα έκανε αναφορά και ο Πέτρος Κάπας Σαμψάρης στην εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου του Νέου ύφου στον Ελλά, ο οποίος μεταξύ των άλλων γράφει. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Νεομάρτης 6 Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη δίχρωμη σπαστή στα άκρα ενεπίγραφη ταινία πάνω από το κεφάλι του, εικονίζεται σε ξύλινη φορητή εικόνα διαστάσεων 044x067 και πάχος 037. Συνοδεύεται από δύο ακόμα λευκές γραπτές μικρογράμματες ανορθόγραφες επιγραφές στις αντίστοιχες πλευρές των κάτω άκρων. Εδώ στα κάτω άκρα είναι δύο επιγραφές που λέει, οι οποίες γράφουν: «Αυτή η παρούσα εικόν του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του 6 Ιωαννίνων αφιερώθη παρά το δούλου του Θεού Αθανασίου Μόκοβα εις μνήμη των θανόντων αυτών χιλ», ακολουθεί λέξη που δεν έχει διαβαστεί, «έτος 1839» και πιο πέρα γράφει: «Η παρούσα εικόν ιστορήθη παρά του ζωγράφου Μόκοβα το έτος 1839». Εδώ βλέπουμε την ίδια εικόνα, μια λεπτομέρεια, το πάνω μέρος, όπου άγγελος στα δεξιά της κεφαλής, πάνω σε ερούμενο σύννεφο, στεφανώνει τον Νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο και ο Χριστός στα αριστερό του ευλογεί, τον ευλογεί. Είναι μια λεπτομέρεια της εικόνας. Έχουμε το κάτω μέρος της εικόνας που δείχνει τον περίγυρο των τυχών του κάστρου της πόλης των Ιωαννίνων πίσω από την μορφή του Νεομάρτυρα του Αγίου Γεωργίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη εικόνα του Νεομάρτυρα Γεωργίου φιλοτεχνήθηκε τον Ιανουάριο του 1838 από τον Γιώργιο Ζήκο και βρίσκεται στα Ιωάννινα στο σπίτι του Αγίου Γεώργιου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα χρόνο μετά από την πρώτη εικόνα αυτού του ανθρώπου του Αγίου αγιογραφείται στο χωριό μας και είναι πολύ πιθανόν να είναι ίσως και η πιο παλιά μετά αυτή την πρώτη των Ιωαννίνων. Ας δούμε λίγο τις εικόνες που βρίσκονται στην εκκλησία και στο εκκλησιαστικό μουσείο του χωριού, που στις περισσότερες δεν αναγράφεται ο αγιογράφος ή η ημερομηνία της και το πιθανότερο να είναι εδώ βεστιανή από τοπικό αγιογραφικό εργαστήριο.
Δεν έχω εικόνες, φωτογραφίες από τις εικόνες. Θα ήθελα πολύ να ανέβαινα και να τα δείξω. Λόγω των μέτρων δεν μπόρεσα. Μόνο κάποιες σκόρπιες που είχα σε κάποιο αρχείο. Η εικόνα που έχει την παράσταση του νυμφίου, καθώς και η εικόνα του Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι φέρουν την ίδια επιγραφή θέσης των δούλων του Θεού, ειρήνης και συνοδείας και του τέκνου Αποστόλη, έτους 1762. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου, η εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα και η κοίμηση Θεοτόκου με ημερομηνία, 1763. Η εικόνα της γέννησης Θεοτόκου χρονολογείται μέσα του 18ου αιώνα. Η εικόνα των τριών ιεραρχών, έτος 1766. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής με επιγραφή ιδέησης του δούλου Κύρκου Θεοδοσίου, 1766. Μια μικρή παρατήρηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το όνομα Κύρκος υπάρχει από πολύ παλιά σαν όνομα στο χωριό. Η εικόνα φέρουσα παράσταση της Άδου Καθόδου χρονολογία μέσα 18ου αιώνα. Η Σταύρωση και η εικόνα της Αγίας Φωτεινής 1817. Η εικόνα των Αγίων Θεοδόρων διαστάσεων έτος 1841. Επίσης έχουμε εικόνες από το 1840 και δεύτερη. Για πολλές όμως δεν έχουμε χρονολογία. Εδώ είναι κάποιες εικόνες που είχα στο αρχείο μου από το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε λίγο στον Ιωμάρτυρα Γεώργιο. Από ό,τι βλέπουμε στην περιοχή των Σερών υπάρχουν πάρα πολλές αγιογραφίες. Νεομάρτυρας Γεώργιος Ιωαννίνων, επωνομαζόμενος και Φουστανελάς, όπως είχαμε δει στην αγιογραφία προηγουμένως. Για να δούμε τι εικόνες υπάρχουν στον Ναό Σερών. Ο Πέτρος Κάπας Αμψάρης, στο εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου του Νέου, ή Φουστανελά, στην όψη με τα βυζαντινή ζωγραφική της περιοχής των Σερών, αναφέρει τα εξής. Ανάμεσα στους γνωστούς και προσφυλείς νεομάρτυρες που η εικονογράφηση τους καθιερώθηκε αμέσως στη λαϊκή συνείδηση και το μαρτύριό τους προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους πιστούς, ξεπερνώντας μάλιστα τα στενά τοπικά όρια, συγκαταλέγεται και ο πολιούχος της υπηρετικής πρωτεύουσας, ο γνωστός ως Άγιος Γεώργιος εξ Ιωαννίνων. Πέρα από την εικόνα που αναφέραμε, το Αθανασίου Μόκοβα, στο Μουσείο του Χωριού Μη Παπά, υπάρχει και ο Άγιος Γεώργιος Ονιωμάρτης, ασυντήρητη ξύλινη εικόνα, με αρκετές φθορές, κυρίως στο πάνω άκρο. Ο Άγιος παριστάνεται ασκεπής με κοντή σγορή κόμη, στο γνωστό επίσης καθιερωμένο εικονογραφικό τύπο. Αυτή η φωτογραφία τραβήχθηκε αρχές των 2000. Ήταν πράγματι ασυντήρητη. Όμως, βλέπουμε εδώ πώς έχει γίνει μετά από τη συντήρηση την οποία επήλθε. Εδώ σε αυτό το αρχιτεκτονικό τοπίο που εκφράζει την προοπτική στο βάθος τον Άγγελο και τον Χριστό σε νεφέλες, προστίθενται τέσσερες σκηνές. Κάτω αριστερά σε δύο τετράγωνα εφαπτώμενα πλαίσια είναι η εξέταση, ανάκριση του Αγίου και ο βασανισμός του. Κάτω δεξιά σε αντίστοιχα πλαίσια, με δυσδιάκριτο όμως περιεχόμενο λόγω της προχωρημένης φθοράς, αυτό αναφερόταν όταν η εικόνα ήταν ακόμα ασυντήρητη, αποτυπώνονται με μια μικρή επιφύλαξη ο παγωνισμός του και η δεύτερη ανάκριση του Αγίου και η κοίμησή του. Γραπτή λευκή μικρογράμματη ανορθόγραφη επιγραφή κάτω από τα πόδια του Αγίου αναφέρεται στους αναθέτες και το έτος της ιστόρησής του, το οποίο όμως δυστυχώς είναι δυσδιάκριτο. Ιδέηση των δούλων του Θεού Μικέλα, Γιώργη Κισάμου, Συμβίας και του Τέκνου Ιουλίου. Πάντως είναι νεότερη χρονολογικά από την εικόνα του ιδίου Αγίου από τον Αθανάσιο Μόκοβα. Όλη η εικονογραφική σύνδεση περικλεί από ακραίο δίχρωμα πλαίσιο και εσωτερικός ελεύθερος χώρος συμπληρώνεται με ουδές κορνίζωμα από άντινος κόκκινους πλαχμούς, έχοντας έντονη επίδραση από τον Μπαρόκ. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά υπάρχει στο καθολικό της Μονής Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι, που ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα της Ιερκίνης της Επαρχίας Δικής. Υπάρχει επίσης στο ναό του Αγίου Νικολάου στον Ελαιώνα, στη δυτική πλευρά του βορειοδυτικού πεσού, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια εκεί. Εδώ έχουμε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Άγιο Πνεύμα.
σύμφωνα με την ανθόγραφη προσδιοριστική μαύρη γραφή επιγραφή πάνω από το κεφάλι του, απεικονίζεται στην νότια πλευρά του βορείου πεζού. Με το αριστερό διπλωμένο χέρι στο ύψος της μέσης, κρατά κλαδί φίνικα και στο άλλο σταυρό. Ο μανδύας έχει πράσινο χρώμα και είναι σχετικά κοντός, καθώς δεν πέφτει κάτω από το άκρο της φουστανέλας. Η φαρδιά επίσης περίδειχνει υφασμάτινη ζώνη, διπλά περιστραμμένη σφίγγει τιμές. Οι περικνημίδες του είναι περίτεχνα διακοσμημένες, δίνοντας την αίσθηση ανάγλυφου κοσμήματος. Τα κόκκινα σκαρπίνια στην προστινή επιφάνειά του φέρουν μαύρη φούντα. Στα δεξιά της κεφαλής του, ο άγγελος μέσα σε λευκό σύννεφο στεφανώνει τον Άγιο. Ενώ ακριβώς από πίσω, σε ένα δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, εμφανίζεται ο Χριστός μέσα σε σύννεφο, να ευλογεί με τα δύο του χέρια. Η τοποθέτηση του Χριστού πίσω ακριβώς από τον Άγγελο και όχι στην αντίθετη πλευρά του της κεφαλής, υπαγορεύτηκε από τον διαθέσιμο χώρο για τοιχογράφηση, που δημιουργείται από το ανάπτυγμα του ημικυκλικού τόξου. Παραμένουμε στο Ναό της Αγίας Παρασκευής, στο Άγιο Πνεύμα, και να πούμε ότι σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, ο ναός κτίστηκε τον Αύγουστο του 1805, σχεδόν μαζί με το δικό μας και από τον ίδιο αρχιτέκτονα, Ανδρέα από Καστοριά. Παρουσιάζοντας τις φορητές εικόνες του ναού, ο Δημήτρης Κάπας Αμψάρης αναφέρει: σημαντική αξία για τη μελέτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής ιστονομός αιρών, ενέχουν εκατοτέρω ξύλινοι φορητές εικόνες του ναού, οι οποίες προέρχονται από αγιογραφικών εργαστήριων της γειτονικής κοινότητας Δοβίστας. Υπάρχει ξύλινη φορητή εικόνα της Αγίας Τριάδας, χρονολογία αρχές 10ου αιώνα, με επιγραφή έργων Γεωργίου Νικολάου Δοβιστινού. Υποσημείωση του συγγραφέα αναφέρει, πιθανώς ήταν ο ιός του ζωγράφου Νικολάου Γεωργίου. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακριβώς επώνυμα, αλλά δύο ονόματα. Βλέπουμε ο ένας είναι Νικόλαος Γεωργίου και ο ιός είναι Γεωργίου Νικολάου. Στην εικόνα του Αγίου Αντωνίου διαβάζουμε το εξής, ιδέησεις του Θεοδόρου Ντοβιστινού. Τα στοιχεία αυτά είναι από το βιβλίο του Δημήτρη Σαμψάη, «Η γινότηση του Αγίου Πνεύματος Ερών επί Τουρκοκρατίας». Στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης, πάλι στο Άγιο Πνεύμα, βρίσκεται η εικόνα της Αγίας Εκατερίνης, η οποία λαμβάνει αραβόνα παρά του Κυρίου, επιγραφή «Δαπάνη του Κυρίου Αδάμη Χριστοδούλου, έργων δε Γεωργίου Νικολάου Ντοβιστινού, 1894». Στη Μονή του Αγίου Πνεύματος υπάρχει εικόνα της Αγίας Τριάδας. Εικονίζεται αριστερά ο Χριστός με το Σταυρό του Μαρτυρίου, δεξιά ο Πατήρ και άνω την υπεριστερά. Έργων Γεωργίου Νικολάου Ντοβιστινού, 1894. Και κατωτέρω, δέηση του δούλου του Θεού Αντωνίου και το τέκνον εις μνημόσυνον αιώνιον. Το σίγουρο είναι ότι και άλλες εικόνες και σε άλλους ναούς βγήκαν από το τοπικό εργαστήριο της κοινότητας Δοβίστας, στις οποίες δεν αναγράφεται ο γεωγράφος. Ξαναγυρνάμε τώρα στον Πασχάλη Μόκοβα, το γιο του Αθανασίου Μόκοβα που πυροτέχνησε το 1839 τον Γεώργιο τον Φουστανελά. Ο Πασχάλης δεν δημιούργησε δική του οικογένεια και σε πολύ νεαρά ηλικία έφυγε από το χωριό του και καταστάθηκε μόνιμα στην πόλη των Σερών, όπου και εργαζόταν. Εκεί γνωρίστηκε και συνδέθηκε με αδελφική φιλία με τον γνωστότατο πρακτικό γιατρό, λαϊκό θεραπευτή, Μπαρμπακότσο Καλαϊτζή. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο Πασχάλης, όπως και ο πατέρας του Αθανάσιος Μόκουβας, γνώριζαν από γιατροσόφια και πιθανώς να έσχισε για κάποιο χρονικό διάστημα το επάγγελμα του λαϊκού θεραπευτή. Η κόρη του Μπαρμπακότσου Καλατζή, Χρυσούλα, μας πληροφορεί ότι ο πατέρας της είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο φίλο του Πασχάλη, ώστε συχνά όταν του ήταν αναγκασμένος να αποουσιάζει από τις αίρες, τον άφηνε στη θέση του να εκτελεί τα χρέη πρακτικού γιατρού. Ο Πασχάλης διέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο σπίτι του Μπαρμπακότσου. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία αριστερά του Μπαρμπακότσου Καλαϊτζή και δεξιά με τα ευρωπαϊκά ρούχα τον Πασχάλη Μόκοβα σε μία από τις πιο παλιές φωτογραφίες. Και μοναδική, φαντάζομαι. Η Χρυσούλα Καλαϊτζή είχε γραφεί το χαρακτήρα του Πασχάλη ως εξής. Ο Πασχάλης Μόκοβας ήταν ένας ήσυχος, γλυκής, στους τρόπους μιλήχιος άνθρωπος, σοβαρός, μετρημένος, λιγόλογος και μάλλον μελαγχολικός τύπος. Ταπεινόφρον και μεγλόκαρδος. Δεν κρατούσε κακία σε κανένα. Ποτέ δεν θύμωνε, δεν ύψωνε τη φωνή του, ακόμη και όταν είχε δίκιο. Ήταν δίκαιος, τίμιος και αγνός άνθρωπος που στα μάτια μας τα παιδικά φάντασε σαν άγιος.
Νίστευε Τετάρτη και Παρασκευή, τηρούσε με βλάβια το πρόγραμμα όλων των νηστιών. Δεν έπινε, δεν κάπνιζε και με τα λεφτά που κέρδισε από τη δουλειά του βοηθούσε όσους μπορούσε τους αναξιοπαθούντες και τους οικονομικά ασθενείς. Δούλευε όλη μέρα κλεισμένο στο δωμάτιο. Συνεχίζοντας την περιγραφή, τόνισε με θαυμασμό την ικανότητα που είχε πάνω σε μεγάλο μπακυρένιο ταψί με κόλυβα να σχεδιάζει με χρωματιστή ζάχαρη τη μορφή του Χριστού και της Παναγίας ή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στις 22 Δεκέμβρη στην ετήσια γιορτή του Ισνάφη των Καλαϊτζίδων. Ο Πασκάλης Μόκοβας, εκτός από τις γεωγραφίσεις του, εικόνες και τοιχογραφίες σε ναούς, ξοκλήσια και κλεισάκια, ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Ζωγράφισε πορτρέτα με οικοδέσποινες και κόρες ονομαστές για το κάλος της παλιάς σεραϊκής κοινωνίας. Δυστυχώς, οι αλλιπάλληλες κατοχές των Σερών από τους Βουλγάρους ανάγκασε τον γέρο Μπαρμπακότσο Καλαϊτζή να καταστρέψει όλο το πολύτιμο αρχείο του, συναγολόγια δικά του, φιλοσοφικά μελετήματα, καθώς και ζωγραφικά έργα του Πασκάλη Μόκουβα. Έτσι χάθηκε πολύτιμος καλλιτεχνικός θησαυρός του ταλαντούχου λαϊκού ζωγράφου των Σερών. Γνωστά σήμερα στα ζώμενα έργα του Πασκάλη Μόκουβα είναι οι εικονογραφήσεις που υπάρχουν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Καμινή και Σερών. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Θεολόγου που βρίσκεται εκεί υπάρχουν πολλές εικόνες ζωγραφισμένες από το χέρι του Πασκάλη, ώστε η εκκλησία να ονομαστεί Εκκλησιά του Μόκουβα. Το γεγονός βεβαίως και ο κύριος Κωστόπουλος, ο οποίος επισκεπτόμενος στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες, συνάντησε εκεί τον γνωστό γεωγράφο Κώτη Κώστα, ο οποίος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα και το επιβεβαίωσε. Σήμερα στην Εκκλησία χτίζεται μία τουλάχιστον εικόνα του Πασχάλη. Η εικόνα ετούτη μπροστά από το Δεσποτικό είναι μεγάλη και γεμάτη με διάφορα ρητά και με την υπογραφή Πασχάλη Μόκοβα Δοβιστινού. Εικόνες και πολλές τοιχογραφίες του Πασκάλη Μόκοβα υπάρχουν στο παλιό εκκλησάκι του Ιωάννη Θεολόγου πριν επέλθουν σε αυτό οι σχετικές μεταρρυθμίσεις για τη διευρύνηση και τη μετατροπή του σε εναωριακή εκκλησία. Στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει τοιχογραφία δίπλα στον τάφο του Γεναδίου καθώς και μία εικόνα του Ιωάννου Προδρόμου στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων Σερών. Αντίστοιχη εικόνα, σύμφωνα με τις διηγήσεις του συγγενούς του Κύρκου Τόπουλου, υπάρχει στο ναό του Αγίου Αθανασίου στην Δοβίστα. Η μόνη διαφορά του είναι ότι στην εικόνα των Αγίων Αναργύρων δεν είναι ευδιάκριτο της ανάγνωσης από το όραμα του γεωγράφου. Ο αγιογράφος και ζωγράφος υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες του τελευταίου 4ου 19ου αιώνα. Η υπογραφή του Πασχάλης Αθανασίου Μόκοβας Δοβιστινός απαντάται συχνά σε φορητές εικόνες της περιοχής των Σερών. Δύο ακόμη έργα του Πασχάλη Μόκοβα σώζονται. Η μία εικόνα ανήκει στην ιδιωτική συλλογή του κ. Κουτόπουλου με θέμα την Αγία Τριάδα και η άλλη στη συλλογή της Χρυσούλας Κάπα Καλαϊτζή με θέμα την Παναγία με το Βρέφος. Η εικόνα της Αγίας Τριάδας χρονολογείται το 1869. Είναι εμφανές η ημερομηνία της, δεν έχω δει, την οποία δόρισε ο Πασχάλης στον εγγονό του μοναδικού του αδελφού Γιώργου, στον Χριστόδουλο Κύρκο Μόκοβα ή Τόπουλο, από τον πατέρα του Χριστόδουλου του, την κληρονόμηση ο Κύρκος Τόπουλος, στην οικογένεια του οποίου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Στη συγκεκριμένη εικόνα, ο καλλιτέχνης αναπαριστά την αδιαχώριστη ουράνια ένωση, την περιχώρηση των τριών προσώπων σε ένα, γεμάτη σωπηρή μιλιχιότητα και σεβασμό στους κανόνες της Βυζαντινής αγιογραφίας. Η ενσάρκωση αυτού του συμβολισμού της άφθαρτης ενότητας επιτυχάνεται με τέλεια καλλιτεχνική πιστότητα. Η εικόνα του Θείου Βρέφους είναι δορισμένη από τον Πασκάλη Καλαϊτζή στην οικογένεια Καλαϊτζή, από την οποία δεν έχω κάποια εικόνα. Κοντά στο Πασκάλη Μόκοβα μαθήτευσαν αγιογραφία ο Δοβιστινός Κοκάτσαρης, ο Γιώργος Κανάκης και ο περίφημος και αντάξιος μαθητής του ο Κώτη Κώστας. Μαθητές του Κώτη Κώστα υπήρξαν οι γνωστοί σεραίοι ζωγράφοι Γιώργος Λατάνης, Νίκος Μπριζινοσλάβης, Αλέκος Μαυρίδης, Νίκος Πουλιός και άλλοι. Ο Πασκάλης Μόκοβας πέθανε το 1908 ή το 1909. Για αυτή την παρουσίαση κάναμε χρήση βιβλιογραφίας του Δημητρίου Κάβα Σαμσάρη, συμβολή στην ιστορία της κοινότητας Εμμονή Παπά, ο ναός του Αγίου Αθανασίου και ο ανέκδοτος κώδικς εκδόσης τυπογραφίου Σεβαστιανού Σέρες 1970, Κώστα Δούφλια, κοινότητας Εμμονή Παπά,
Η ηρωνική γενέτειρα του μεγάλου αρχιστράτηγου των Μακεδονικών Δυνάμεων, εκδόση τυποτεχνική Θεσσαλονίκη 1973, Πέτρου Κάπα Σαμψάρη, εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου του Νέου, ύφο στον Ελλά, στην όψιμη με τα βυζαντινή ζωγραφική τη περιοχή των Ζερών, Σέρε 2013, Σταύρο Κοταμανίδη, πανσερικό ημερολόγιο, τόμο 8, Σέρε 1982, Κύρκο Χριστοδούλου Τόμπουλο, προσωπικέ αφηγήσει, Χρυσούλα Κότσου Καλαϊζή, προσωπικέ αφηγήσει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία η αναφορά, αντιστατωμένη. Να πω κάτι. Ευχαριστώ. Να πω κάτι. Να ενημερώσω ότι τα κυριότερα σημεία της εισήγησης του Χρήστου θα δημοσιευτούν, όπως και τις εισήγησεις της Μαρίας της Χατζηλευθερίου, θα δημοσιευτούν στο τεύχος που κυκλοφορεί τώρα, του Δεκεμβρίου, του περιοδικού Εμμανουήλ Παπάς. Τα προλάβαμε, γιατί ούτως ή άλλως το περιοδικό θα κυκλοφορήσει μετά το τέλος της ημερίδας, οπότε δεν είχαμε προβλήματα ότι θα είχαν δημοσιευθεί εκ των προτέρων. Το άλλο που θέλω να πω, Χρήστο, κάποιο σημείο, λες ότι να ανέμενε στο χωριό να δεις κάποιες εικόνες κτλ. Ναι. Πριν μερικούς μήνες επισκεφθήκαμε το χώρο όπου υπάρχουν οι εικόνες, ναι, με το σύλλογο του χωριού. Κλείσαμε ένα ραντεβού εκεί με τον Παπαθανάση και πήγαμε. Λοιπόν, οι εικόνες είναι ασυντήρητες και αταξινόμητες. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη φωτογραφία που μας έδειξες. Μάλιστα. Μουσείο το λεγόμενο. Ναι. Νομίζω ότι έχουν γίνει από αρκετούς προσπάθειες καταγραφής. Ας πούμε και ο Δούχλας έχει καταγράψει τις εικόνες, έτσι, και ο Σαμψάρης, ναι, κτλ. Αυτό που δεν έχουμε είναι η ψηφιοποίηση του υλικού. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το υλικό να συντηρηθεί και να ψηφιοποιηθεί. Γιατί είναι σημαντικό το υλικό αυτό. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, η συντήρηση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ με την Μητρόπολη των Σερών, γιατί τα κοιμήλια αυτά ανήκουν στην Εκκλησία. Οπότε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη των Σερών. Αλλά σαφώς, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σαφώς ένα υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ πολύτιμο και νομίζω ότι είναι η στιγμή που θα πρέπει να γίνει μια κίνηση για να μπορέσουμε να τα συντηρήσουμε και να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί αλλιώς πολύ σύντομα ο χρόνος φύγει. Νομίζω ότι υπάρχει μια ερώτηση. Κάποιος σήκωσε από την πλευρά του πατέρα Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Τόπουλο για την πραγματικά πολύ καλή εισήγησή του και αναλυτική. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς ήρθε στην περιοχή η τιμή του Αγίου Γεωργίου του Εξιωαννίνων? Γιατί για εκείνη την εποχή είναι πολύ μακριά. Πώς δεν εικονογράφησε κάποιον Άγιο της περιοχής, κάποιον νέο μάρτυρα της περιοχής? Μήπως αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι είχαν έρθει από την Ήπειρο, αυτό που είπε και η κυρία Σόη προηγουμένως? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν το είδα, αν το έχετε επισημάνει. Μπορεί να το είχατε, εγώ δεν το πρόσεξα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ξέρουμε ότι από τη μεριά της Ηπείρου και ειδικά από το χωριό Χιονάδες, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν στείλει άπειρους αγιογράφους σε όλη την Ελλάδα, πιθανώς να είχε κάποιες επαφές με την Ήπειρο, να καταγόταν από Ήπειρο, και ήταν ένα θέμα που ό,τι φαίνεται και αργότερα έπαιξε πάρα πολύ σε ναούς. Ήταν ένας λαϊκός Άγιος, τον δείχνουμε φουστανέλα, και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ αγαπητό για τον κόσμο εκείνη την εποχή, ο οποίος ζούσε ακόμα κάτω από την τουρκοκρατία. Ήταν ένας Άγιος με φουστανέλα. Ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, νομίζω, έτσι. Και σαν πιστεύω ότι μπορεί να ήταν και η πυρό της Ομόκοβας ή να είχε έρθει κάποιος άλλος από την Ήπειρο εκείνη την εποχή, να του φέρει κάποια σχέδια πατρών, πώς είχα πει στην αρχή, και να θεωρούσαν ότι είναι πολύ αγαπητός σαν Άγιος, από την ώρα που έχει μια
ενδυμασία τέτοια που θύμισε καθαρά ελληνισμό. Δεν έχουμε και πολλά στοιχεία, έτσι. Και εγώ πάλι από ειδηγήσεις του πατέρα μου και από κάποιους ανθρώπους που κάτι γράψαν. Χωρίς να λένε πώς αυτό, ας πούμε, επηρέασε την περιοχή των Σερών η αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά. Μπορώ να πω κάτι? Εγώ, ναι. Θέλετε. Ναι, ναι. Σχετικά με την ερώτηση του Παπα Βασίλη. Η περίοδος που εμφανίζεται ο Μόκουβας στη Δοβίστα και αγιογραφία συμπίπτει ακριβώς με τη μεγάλη μετακίνηση των βλάχων της Δυτικής Πίνδου από Αβέλα, Σαμαρίνα, Σμίξη, Περιβόλη κτλ. Προς την Ανατολική Μακεδονία. Αυτά που λέμε ότι είναι τεκμηριωμένα, έτσι, λοιπόν. Και η εγκατάστασή τους δεν έγινε το 1820 που έφυγαν από εκεί, αλλά το 1832, όπου πολλές βλάχικες οικογένειες εγκαταστάθηκαν, από την Ήπειρο δηλαδή, τη Δυτική Πίνδο, εγκαταστάθηκαν στα χωριά μας. Η εμφάνιση του Μόκοβα συμπίπτει ακριβώς με αυτή την περίοδο. Ανέφερε ο Χρήστος για το 1839, έτσι. Βέβαια θα πούμε κάποια πράγματα αύριο, αλλά θέλω να επισημάνω αυτό το γεγονός, το οποίο οι βλάχοι και αυτοί οι βλάχοι, οι οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιοχή των Σερών, είναι οι ίδιες φάρες που έκαναν το Σέλι και το Ξερολίβατο στο Βέρμιο. Είναι ακριβώς οι ίδιες. Εγώ έχω επισκεφθεί το Ξερολίβατο πολλές φορές και όταν μπήκα στο σύλλογό τους και είδα φωτογραφίες από τη δεκαετία του 20, νόμιζα ότι ήμουν στο χωριό, από τα επίθετα. Κυριολεκτικά, έτσι. Αυτά ήθελα να πω ως παρατήρηση. Βασιλική, Κατερίνα, Βασιλική. Επειδή, καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίαση και την όλη αυτή τη σύνοψη των αναφορών. Έτυχε και εγώ να διαβάσω στην αρχή, επειδή αύριο θα παρουσιάσω και εγώ κάπως κριτικά τις πηγές για το τέμπλο του Αγίου Αθανασίου, οι οποίες και αυτές θέλουν μια έτσι, κριτική προσέγγιση. Με προβλημάτισε αυτό το εικονογραφικό πρότυπο του Αγίου με την φουστανέλα. Προφανώς, για να, όπως είπατε, ζωγραφίστηκε το έτος 1838, αν θυμάμαι, στα Ιωάννινα. Ιωάννη, ναι. Έναν χρόνο μετά, στο Εμμανουήλ Παπά. Αυτό έχει να κάνει με τα εικονογραφικά πρότυπα που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν υπάρχουν πια τα εγχειρίδια, δεν έχουν διασωθεί όλα που κυκλοφορούσαν μεταξύ των καλλιτεχνών, οι οποίοι ήταν και περιοδεύοντες. Πολλοί ξεκινούσαν, ας πούμε, από τις περιοχές των Χιονιάδων Υπήρου, λέγονται είτε Χιονιάδες είτε Χιονάδες, και περιόδευαν στον χώρο της Μακεδονίας αλλά και της Βαλκανικής, εάν πρόκειται για αυτή την πηγή. Αλλά εκεί θα πρέπει να γίνει μια ταύτιση από εξειδικευμένα εργαστήρια που θα μελετήσουν τις εικόνες όπως πρέπει, κάτι που δεν έχει γίνει καθόλου, σε καμία περίπτωση. Όπως και η περίπτωση, εκτός από τους περιοδεύοντες, αν ο νεομάρτυρας αυτός των Ιωαννίνων, το οποίο τον βίο δεν γνωρίζω, αγιοποιήθηκε εκείνη την εποχή και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάγκη, μάλλον έτσι αναδύεται αυτή η ανάγκη εικονογράφησης του. Και εφόσον δημιουργήθηκε στις Σέρες και οι καλλιτέχνες αυτοί ήταν εμπειρικοί και ο ένας αντέγραφε τον άλλον και ήταν πολύ συχνά οι ίδιοι στις εκκλησίες αυτές, γι' αυτό και υπάρχει σε εκκλησίες των Σερών και κακώς συγχαίεται με τις εγκαταστάσεις των βλάχων, θεωρώ, οι οποίες δεν τις αμφισβητώ στην περιοχή, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι σχετίζονται με τα εικονογραφικά πρότυπα. Δεν υπάρχει σχέση, δεν το είπα αυτό, δεν το είπα έτσι. Απλώς η εποχή που εμφανίστηκε ο Μόκουβας συμπίπτει ακριβώς με την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού οικογενειών από εκείνη την περιοχή στα χωριά μας. Και όχι μόνο στο Βίστα, αλλά και στο Άγιο Πνεύμα εγκαταστάθηκαν.
Στο έτσι, Άγιο Πνεύμα έχει και νέο... πιο εκτεταμένες. Ναι, και πιο εκτεταμένα και στο νέο Σούλη και τα λοιπά. Το άλλο που αναφέρεις είναι προς διαρρεύνηση. Θα το δούμε αυτό αύριο στην εισήγησή σου. Ναι, το άλλο επίσης είναι ότι αυτές οι αναφορές που έχουμε στην βιβλιογραφία υπηρώτικο και δυτικομακεδονικό, που είναι από βιβλιογραφία του 50 και 60, θα τα πω, εντάξει, θα τα πω και αύριο, τα λέω και σήμερα, είναι εντελώς ασαφείς αναφορές και πολλές φορές σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, θεωρείται η περιοχή της Δίβρης υπηρώτικη. Για κάποιους θεωρούνται υπηρώτες. Για άλλους Δυτικομακεδόνες. Οπότε και πάλι αυτό είναι ασαφές από ποια περιοχή έχει προέλθει κάποιος. Δηλαδή, ή ταυτίζεται ο τόπος εργασίας κάποιου με τον τόπο, την αρχική κοιτίδα των μαστόρων. Οπότε όλα αυτά θέλουν μια περαιτέρω, έτσι. Να μην έχουμε στο νου μας τους νομούς σήμερα. Ας πούμε, η Δυτική Πίνος σήμερα πιάνει Γρεβενά, έτσι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή όμως δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε η Ήπειρος, ήταν ένας ενιαίος χώρος γεωγραφικός εκείνη την περίοδο. Να μην συγχαίουμε δηλαδή τη σημερινή διοικητική δομή της χώρας με εκείνη την περίοδο. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Να. Ωραία. Εκεί, ακούσουμε τη Βασιλική αύριο σε ένα πολύ ενδιαφέρον, από ό,τι καταλαβαίνω, θέμα. Ναι, περιμένουμε. Ναι, ναι. Hey, μπορώ να σας προσδοκίες, γιατί δεν είναι και... Εντάξει, δείχνει πόσο τα πράγματα θέλουν μια περαιτέρω και επιστημονική μελέτη. Μπορώ να μιλήσω, αν γίνεται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και επειδή δεν θα μπορέσω αύριο να παρίσταμαι στη συνέχεια της ημερίδας, θα ήθελα να ρωτήσω για το, όπως ρώτησα και πριν, εάν πρόκειται να εκδοθεί ημερολόγιο από το Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Όχι, ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Ούτε η Αθήνα. Το τεύχος ελπίζω να μου έρθει και εμένα. Γιατί έχω... Μέσα στη βδομάδα θα κυκλοφορήσει. Ναι, ωραία. Και, να το πάρετε πριν τα Χριστούγεννα. Εύχομαι να μπορέσουμε να συναντηθούμε από κοντά, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα και άλλα θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος που θέλω να ρωτήσω. Αυτό. Μακάρι να μας δοθείτε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ όλους. Γεια. Yeah. Καληνύχτα. Παιδιά, αποφώνηση, ποιος θα κάνει. Κάποιος άλλος έχει ζητήσει να μιλήσει. Δεν βλέπω πως καλά το όνομα. Είναι σαν Γιάννης Καρ. Ισχύει αυτό ή έχει γίνει κατά λάθος? Θέλω να πω κάτι. Ο Τζόνο Δημητρακόπουλος είναι ο άνθρωπος που είχα γράψει πρόσφατα, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό τον Ιανουάριο του 1930. Όσοι είχαν να διαβάσει και θα διαβάσουν ίσως και αργότερα κάπου αλλού, είναι ο άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί, έζησε 5 χρόνια εκεί, πήγε σε Έρες, κατέβηκε στον Βόλο, μια μεγάλη ιστορία, πήγε στην Αθήνα. Ακόμη και σήμερα, όσες φορές έχω συζητήσει μαζί του, αφενός θυμάται με πολύ πολύ αγάπη το χωριό και πολλές φορές χρησιμοποιεί λέξεις που με εκπλήσουν, που τις θυμάται σαν ταρνάκικες λέξεις. Γιάννη, έχεις κλειστό το μικρόφωνο, αλλά φαντάζομαι ότι με ακούς. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Είναι 91 ετών, 92 σε λίγο, και αγαπάει το χωριό σου πάρα πολύ. Γεννήθηκε εκεί, έχει άξοντα αριθμό Μητρώου Αρέρων το 9, το 7 νομίζω, θυμάμαι πιο ακριβώς. Επισκέφθηκε κάποια φορά το χωριό, αλλά στην καρδιά του είναι πάντα, είναι την αγάπη του για το χωριό μας μέσα. Αυτά, άλλος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να κλείσω εγώ την πρώτη μέρα της διημερίδας. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους... Κοντά στο μικρόφωνο, Χρήστο. Κοντά. Και την συμμετοχή και από τις Σέρες και από τη Θεσσαλονίκη και από το χωριό. Αύριο θα συνεχίσουμε τη δεύτερη μέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Ομιλητές θα είναι η Βαγία Κατσαρού, ο Βασίλης Κάρτσος, ο Βασίλης Γιανογλούδης και η Βασιλική Δανίλη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πολύ ωραία. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ όλους. Καληνύχτα, γεια σας.